Κύριε Πάντος, όποιος θέλει να μην πει σαλάτα, από μένα είναι ελεύθερο. Δεν κάνεις να τα πει. Να πούμε. Ωραία. Δεν θέλει να κάνει την αρχή. Μετά από αυτό θα να δώσω. Αρχή μηνιά, αρχή χρόνια, ψήλη μου δέντρο λιβάνια. Άγι, κι αρχή καλός μας χρόνος, έκκλησιά, έκκλησιά με θάλιος χρόνος. Άγι που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και Η μοίρα που γράφει.
Γράφω τη μοίρα με εισαγωγικά. Ίσως να εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Okay. Αν θα πέσει αυτό είναι της μοίρας του. Ή της μοίρας. Ωραία. Το χαρτί τι είναι? Τα αποτελέσματα των πράξεών μας. Πού όμως? Η ζωή μας. Ωραία. Φανταζόμαστε το χαρτί σαν κάτι έρχεται στο... Λοιπόν, φανταζόμαστε το χαρτί ότι είναι η ζωή μας, αλλά οι εικόνες. Αν λειτουργήσουμε λίγο σαν παρατηρητές της ζωής μας, που θα κάνουμε μία άσκηση γι' αυτό, θα βλέπουμε καλύτερα τις εικόνες. Προς το παρόν, έχουμε κάποια εικόνα της ζωής μας σήμερα? Ωραία. Αλλά με εμάς, φανταστείτε ότι εμείς βλέπουμε ένα σύριαλ στην τηλεόραση ή μία κινηματογραφική ταινία που ο ήρωας, ο πρωταγωνιστής, είναι ο εαυτός μας. Έχει κανονικά σκηνοθέτης, ο εαυτός μας. Σενάριο, ο εαυτός μας. Πρωταγωνιστής, ο εαυτός μας. Γύρω-γύρω υπάρχει ένα φόντο μέσα στο οποίο η δράση παίρνει ζωή και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, εκτός από εμάς, που είναι ο περίγυρός μας η ζωή μας. Οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, η οικογένειά μας, αυτοί που ερωτευτήκαμε, αυτοί που παντρευτήκαμε, αυτοί που μαλώσαμε, αυτοί που χωρίσαμε, αυτοί που ενώσαμε. Ωραία. Αλλά εμείς είμαστε το κέντρο. Μπορούμε να φανταστούμε αυτό το σύριαλ? Το σύριαλ αυτό έχει το όνομά μας, σαν τίτλο. Πώς μερικές φορές λέμε στις 9 τι έχει σήμερα το βράδυ? Και αυτή μπορεί να την έχει κάθε μέρα. Λοιπόν, πώς σας λένε? Νίκος. Στις 9 έχει τον Νίκο. Πώς σας λένε? Ελένη. Ναι, Ελένη. Χρήστος. Ωραία. Θα ήθελα έτσι, ξαφνικά με μία φωνή όλοι, να πούμε, και εγώ να το πω, το όνομά μας. Έτσι να ακουστεί. Αλλά σαν ένα όνομα, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ένα, δύο, τρία. Ωραία. Αυτό το σύριαλ που παίζετε κάθε μέρα και συνήθως παίζετε στον ύπνο μας όταν κοιμόμαστε, έχει τίτλο «Το όνομά μας». Πώς σας λένε? Γεια σας. Για μας είναι Μέρη. Αν μπορέσουμε να δούμε τη ζωή μας μέσα από την εικόνα του παρατηρητή μας, το πώς εικονόμαστε το πρωί, το πώς μιλάμε, το τι περνάμε κάθε μέρα και μέσα στη δραματουργία το πώς αισθανόμαστε, ενώ θα παίζουμε σε αυτή την παράσταση, σε αυτό το έργο, στην ουσία θα είμαστε και παρατηρητές. Είναι κατανοητό αυτό? Ή λίγο να μπουνέζουμε. Το κατανοούμε. Κατανοούμε. Ωραία. Όταν συμβαίνει αυτό, το καλαμάρι δεν γράφει ό,τι θέλει. Και το χαρτί μετά το βλέπουμε στα... την ώρα που το διαβάζουμε. Εμείς αρχίζουμε και γινόμαστε πιο κύριοι του εαυτού μας και εμείς γράφουμε αυτό που μετά θα διαβάσουμε. Είναι κατανοητό? Αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, ειδικά στη σημερινή εποχή. Γιατί αισθανόμαστε όλο και περισσότερο οι άνθρωποι ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για τη ζωή μας. Ή κάποιοι άλλοι γράφουν για μας και εμείς είμαστε οι εκτελεστές. Αυτό δεν είναι αλήθεια για αυτό που έχουμε μέσα μας, για την ποιότητα με την οποία έχουμε γεννηθεί. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά η ποιότητά μας. Σας βλέπω τώρα σκεπτικούς. Όχι. Μια χαρά, ναι, αλλά σας βλέπω σκεπτικούς. Μια χαρά σκεπτικούς δηλαδή, αλλά σας βλέπω σκεπτικούς. Μια χαρά ανέφερε. Πώς? Εγώ από σάνα. Μπράβο. Πώς το κάνετε? Εγώ από ένα χαρτί και γράφω Δευτέρα. Το πρωί έκανα αυτό, το μεσημέρι εκείνο, το απόγευμα εκείνο και όταν το διαβάσω
Μετά μια εβδομάδα όλα αυτά και λέω ρε εγώ έπαιρνα αυτά τα πράγματα. Πώς είναι το όνομά σας? Μανώλης. Ωραία. Αυτό που κάνει ο κύριος Μανώλης, σας το είπε κανείς, δεν το κάνετε? Ναι. Ποιος? Είχα πάει σε κάποια σχολή. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό που κάνει ο κύριος Μανώλης είναι μια πολύ σημαντική άσκηση νοητική που βοηθάει στην έσω παρατήρηση. Αυτό το τηλέφωνο που την πάει συνέχεια και το που την πάει συνέχεια είναι το δικό μου. Θα πρέπει να το κλείσω. Εντάξει. Εγώ έχω ένα ημερολόγιο από το 1983. Ήμουν πολύ μικρός. Αλλά από τότε έχω ημερολόγιο. Και αυτά τα έχω κρατήσει. Αν κοιτάξω τι έκανα τότε, το 84, ξέρω τι πόσο έχουν γνώσει με σήμερα, 11. 11 Ιανουαρίου το 84, ξέρω τι έκανα. Αυτό που βοηθάει. Βοηθάει στην παρατήρηση των πράξεών μας. Και όταν λέμε παρατήρηση, δεν εννοούμε ξύπνησα στις 8 το πρωί, πότισα τις γλάστρες. Αν ακόμα και αυτό όμως έχει μια ουσία. Στην ουσία, να σας είδα, το έλεγα. Στην ουσία η παρατήρηση είναι παρατήρηση αυτού που είμαι, πώς εξελίσσεται μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Ενώ λοιπόν έλεγα μήπως αρχίσουμε από την έμπνευση και συγχρονικότητα που είναι ο τίτλος. Πάμε στη συγχρονικότητα κατευθείαν. Πάμε και στην έμπνευση. Λοιπόν, όταν βλέπουμε την εξέλιξή μας, η εξέλιξή μας λογίζεται ανάλογα με τη χωρητικότητά μας. Όχι ανάλογα με τα χρόνια που περνάνε. Τα νούμερα δεν παίζουν ρόλο. Παίζει στο πόσο διευρυνόμαστε για να κατανοήσουμε τα της ζωής μας. Και κυρίως, μέσα από αυτή την κατανόηση, πόσο κοντά είμαστε με τις προσωπικές μας αξίες. Είναι μπερδεμένο ή είναι καθαρό? Καθαρό. Ωραία. Ότι οι Πυθαγόροι κάνουν κάθε βράδυ την άσκηση της μνημοσύνης και τελειοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Φέρνανε τα συμβάντα όλα τις ημέρες, τα γράφανε τα αυτά και τα λοιπά και κάθε βράδυ προσκυνίζαν όλες αυτές τις σκέψεις και έτσι τελειοποιούνται και γίνονται καλύτεροι. Εγώ σε όλους τους ερευνητές μου τους συστήνω και πάντα λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει προσωπικό ημερολόγιο όπου γράφονται τα πάντα. Και έχουμε βρει και κωδικούς για να όταν πέφτει στα χέρια κάποιου άλλου δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Είναι προσωπικό αυτό, έτσι. Αλλά πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να γνωρίζει. Πολλές φορές κάποια πράγματα καταγράφονται, αν τα αφήσουμε έξω από την παρατήρηση, καταγράφονται μεν στους φορείς μας, δηλαδή στο μυαλό μας και στην αντίληψή μας, αλλά πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα στο υποσυνείδητο και δεν μένουν στο συνειδητό. Μοιάζει σαν αυτό την ερώτηση τι έφεγες χθες, δεν θυμάμαι. Υπάρχει κάποιος λόγος να θυμάμαι. Αυτά το δεν θυμάμαι μετά καταλαμβάνει έναν πολύ μεγάλο χώρο μέσα στο μυαλό μας. Περισσότερο από τη μνημοσύνη, που είναι η ενθύμηση. Έχει σημασία. Και τα δυσάρεστα, γιατί δεν τα θυμάμαι. Και τα δυσάρεστα, γιατί είμαστε προϊόντα τους. Αν χρειαστεί να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, θα πάμε εκεί. Καταλάβατε. Τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα είναι και γραμμένα ήδη στο υποσυνείδητο. Και οι συνέπειες τους, είτε τις θυμόμαστε είτε όχι, λειτουργούν. Ασυνείδητα. Πώς? Σαν εμπειρία πια. Είτε τα γράψουμε είτε δεν τα γράψουμε, η εμπειρία θα είναι. Ναι, αλλά επειδή λειτουργεί ασυνείδητα, πολλές φορές όταν βρισκόμαστε σε κάποια θέματα της ζωής μας περίπλοκα και ζητούμε απαντήσεις και κάνουμε ερωτήσεις, οι απαντήσεις έρχονται λίγο μπερδεμένες γιατί εμείς έχουμε χάσει, όπως είπε και ο κύριος, τη μνημοσύνη. Να δούμε την πηγή από εκεί που αρχίσαμε τα πράγματα. Όλα αυτά μπορεί να φτιάξουν το χαρακτήρα. Να παρατηρήσουν. Να διαμορφώσουν. Ποια. Όλα αυτά, η ενθύμηση, το ένα το άλλο που λέμε τώρα, όλα αυτά, η καταγραφή. Όλα αυτά μπορούν να μας φέρουν σε επαφή με τα ψυχικά μας κομμάτια που αυτή την επαφή τη χρειαζόμαστε. Γιατί ειδικά αυτή την εποχή ζούμε σε μία εποχή όπου αυτή η επαφή λίγο-λίγο απομακρύνεται.
Κάποιος είμαστε... που σε θλίψη και κατάθλιψη και στενοχώρια και μας κάνει χειρότερο. Δική μας είναι η θλίψη. Δεν είναι κανενός άλλο. Δεν θέλουμε όμως να πάμε στη θλίψη για να τη μυρολογούμε. Θέλουμε να πάμε στη θλίψη για να τις μιλήσουμε, για να την αναγνωρίσουμε, για να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Να το αντιμετωπίσουμε. Να το αντιμετωπίσουμε. Ένας τρόπος αντιμετώπισης, ο σπουδαιότερος τρόπος, το σπουδαιότερο βήμα μάλλον για να αρχίσουμε, το πρώτο βήμα. Ποιος το είπε, η υποδοχή. Η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη λέξη. Πονάμε τόσο πολύ για μερικά πράγματα που δεν θέλουμε να τα ξέρουμε. Και όμως τα συντηρούμε. Γιατί δεν αποδεχόμαστε ότι η ζωή έχει και άδικα πράγματα και μερικές φορές τα δημιουργούμε εμείς στον εαυτό μας μέσω των επιλογών μας. Δεν παίρνουμε αυτή την ευθύνη. Αντίθετα, κλείνουμε τα μάτια. Πονάει. Δεν βλέπω. Τώρα είμαι καλά. Και όμως ο πόνος λειτουργεί ενδόμηχα. Πάλι θα σας μιλήσω από την πείρα μου. Έρχονται άνθρωποι να μου ζητήσουν βοήθεια. Αλλά δεν ξέρουν τι θέλουν. Ούτε ξέρουν γιατί ζητάνε βοήθεια. Ούτε ποιο θέμα απ' όλα να λύσουν. Έρχονται και λένε πολύ αόριστα. Δεν μ' αρέσει η ζωή μου. Κάτι χρειάζεται να αλλάξει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και για να πάμε από το γενικό στα πιο ειδικά και στις πηγές των θεμάτων, περνάνε κάποιοι μήνες. Απλώς λοιπόν απαντώ με την παρατήρηση και κερδίζουμε λίγο χρόνο. Τι κάνουμε με τα τραύματα που πονάνε? Δεν θέλουμε και να τα ξύνουμε. Δεν θέλουμε όμως και να τα εγκαταλείπουμε. Γιατί παθαίνουν ένα είδος ψυχικής ψημίας. Και να μην τα θυμόμαστε, δεν είναι μια άνοιγμα του οργανισμού. Να επανέρχεται στα δυσάρεστα και να. Άμυνα είναι. Αλλά δεν είναι λύση. Είναι η άμυνα. Εντάξει, είναι η άμυνα. Γιατί είναι σαν να λέμε, δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω και γι' αυτό το κόβω. Ένα είδος εγκεφαλικού είναι γι' αυτό. Δεν θυμάμαι. Αφού δεν θυμάμαι, εντάξει, η άλλη λύση είναι, εγώ έχω αυτό τον πόνο. Και σκοπεύω να πάρω την ευθύνη αυτού του πόνου στη ζωή μου. Και θέλω αυτός ο πόνος να μεταλλαχτεί. Υπόψη ότι οι πόνοι, ειδικά τα τραύματα τα έντονα στη ζωή μας, η συζήτηση πήγε κάπου εκεί που ούτε ήξερα τι θα πάει, αλλά την ακολουθώ, η συζήτηση ξέρει, πάει, εγώ δεν ξέρω. Όχι, όχι τώρα, γιατί θα χάσω τον ήρμό μου και άμα χάσω τον ήρμό μου δεν είμαι και πολύ... Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν που έχασα τον ήρμό μου? Τα τραύματα λοιπόν που πονάνε αφήνουν κάποιες ρητίδες. Αυτές οι ρητίδες υπάρχουν, δεν εξαφανίζονται και δεν γίνονται κάτι με τον πλαστικό, αυτές οι ρητίδες. Έτσι λοιπόν απλώς, ψυχικές ρητίδες. Υπάρχουν αυτές οι ρητίδες και εμείς κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε. Όμως αυτές οι ρητίδες δεν υπάρχουν γιατί, πώς να το πω, είναι... κάτι σαν το μαζοχιστικό. Είναι σαν να λένε, κοίταξέ με. Θεράπευσέ με. Βοήθησέ με. Αλλά για να το κάνεις αυτό, αναγνώρισέ με. Συγχώρεσαι. Είπαμε λοιπόν δύο πολύ μεγάλες λέξεις σήμερα. Η δεύτερη είναι αυτή. Η πρώτη ήταν η αποδοχή. Η πρώτη. Η αποδοχή. Εντάξει. Και αυτές τις λέξεις που είναι έννοιες θα μιλήσουμε σήμερα. Μέσα στο θέμα όμως αυτό που είναι έμπνευση και συγχρονικότητα. Τι σημαίνει έμπνευση? Ιδέα. Πώς? Ιδέα. Ιδέα. Όχι. Ιδέα είπατε. Οκ. Έμπνευση σημαίνει ιδέα. Άλλο. Φαντασία. Κάτι. Φαντασία. Ωραία. Η ελληνική γλώσσα
ας γίνουμε και λίγο, δεν πειράζει, πώς το λένετε, λίγο περήφανοι για κάτι. Η ελληνική γλώσσα έχει μέσα της όλες τις έννοιες μέσα στις λέξεις της. Είναι μια μαγική γλώσσα. Είναι από τις γλώσσες που αυτό που λένε το εννοούν. Εντάξει. Δηλαδή στα ελληνικά σχολείο ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι το school στα αγγλικά. Εντάξει. Είναι μια άλλη κατάσταση. Από το σχολείο. Όταν λοιπόν μπερδευόμαστε με τις έννοιες, πάμε ακριβώς στην λέξη. Νάτι. Τι σημαίνει, από πού βγαίνει, τι λέει, τι έχει μέσα αυτή η λέξη. Αυτή η πνοή. Μπράβο. Ζωή. Μπράβο. Μπράβο. Εντάξει, τα βρήκατε όλα. Καταλάβατε. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε πάρα πολύ σε σχέση με κάποιες εμπειρίες ή αυτά που μάθαμε. Συνήθως, οι απαντήσεις είναι ακριβώς μπροστά μας. Δεν βλέπετε εσείς από εκεί, ε? Την κοτσίδα μου βλέπετε εσείς. Λοιπόν. Εν και πνεύμα. Είμαι μέσα στο πνεύμα σημαίνει. Εντάξει, έμπνευση. Από το πνεύμα βγαίνει η πνοή. Και η πνοή, και άλλοι λένε ότι προηγείται η πνοή του πνεύματος. Ωραία. Όπως και να έχει, πνεύμα και πνοή είναι της ίδιας ρίζας στα ελληνικά. Άρα, έμπνευση σημαίνει είμαι, το είπατε, μέσα στο πνεύμα. Πιανού. Αυτό μας. Αυτό μας. Πώς. Πιανού πνεύμα. Ποιες κατάστασες. Των δεδομένων συνθηκών, ε. Το ακούσατε. Οι συνθήκες που υπάρχουν εκείνη την εποχή. Πολύ συγκεκριμένο και το κρατάμε αυτό. Συνθήκες, λοιπόν. Συνθήκες εποχής. Η τέχνη. Τέχνη τι. Μας εμπνέει για ορισμένα πράγματα. Βεβαίως. Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της. Γι' αυτό λένε στους καλλιτέχνες. Ποτέ να μην σταματήσετε να παράγετε τέχνη. Ακόμα κι αν κανείς δεν την καταλαβαίνει ή δεν την γουστάρει κανείς. Εσείς δεν είστε για να την γουστάρουν οι άλλοι. Είναι για να εκφράζεστε εσείς. Αυτό είναι το πρώτο για τον καλλιτέχνη. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και σαν μεταφορικά έχω να πω ότι καλλιτέχνες είμαστε όλοι μας, γιατί όλοι κάτι καλλιτεχνίζουμε. Άρα λοιπόν, έχουμε τις συνθήκες εποχής. Πώς? Και τις στιγμές. Και τις στιγμές. Δηλαδή είναι οι συνθήκες του χρόνου. Έτσι. Ωραία. Ο Μότσαρτ που γεννήθηκε και 4 χρονών έκανε διάφορα τέτοια, ποιες ήταν οι συνθήκες εποχής. Δεν είχε μάθει κάτι, ο Μότσαρτ. Από πού? Αφού δεν ήταν μωράκι. Πώς? Έμφυτο. Έμφυτο. Ώστε υπάρχουν και έμφυτα. Δηλαδή προέρχονται πριν από τη γέννα. Άμα τη γεννήσει και γεννήθηκε ο Μότσαρτ μουσικός. Όχι. Πώς. Το είχε για να βγει. Το είχε. Από πού το είχε. Από κληρονομικότητα. Που σημαίνει ότι κάποιος προγονός του το είχε σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ε. Όταν κάποιος έχει, όπως ο Μότσαρτ το είπατε, ταλέντο, δεν νομίζω ότι είναι μόνο το έμπνευση και κάτι άλλο. Είναι και γενικό, να είσαι και φύα. Έτσι δεν είναι για να είσαι το Μότσαρτ, πρέπει να έχεις και φύα. Που και αυτοί είναι δεινέοι. Αναλόγως. Νομίζω ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι σαν ζέλη, έτσι δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι γεννιόμαστε όλοι με κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες. Μπορούμε να ψάξουμε από πού προέρχονται, αλλά γεννιόμαστε. Το ξέρετε εσείς οι μαμάδες που μεγαλώνετε παιδιά κοντινής ηλικίας,
μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο μέσα στο ίδιο σπίτι, αλλά τα παιδιά που μικρά έχουν ένα άλλο χαρακτήρα. Και το βλέπετε αυτό από τις πρώτες μέρες ζωής του παιδιού. Εντάξει. Μερικές φορές και δίδυμα είναι, αλλά έχουν άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μα πώς, αγάπη παίρνουν και τα δύο. Εντάξει. Λοιπόν, σημαίνει λοιπόν ότι πέρα από τις συνθήκες που υπάρχουν εδώ στη ζωή, προέρχονται και από κάποιες άλλες καταστάσεις συνθήκες πρώτης γέννησης. Γιατί έχουν διαμορφωμένο χαρακτήρα. Ακόμη και τα δίδυμα συλλήφθηκαν την ίδια εποχή, μεγάλωσαν 9 μήνες με στην ίδια κοιλιά. Πρέπει να έχουν, λέει, οι εξωτερικοί παράγοντες είναι οι ίδιοι, πώς βγαίνουν άλλοι χαρακτήρες. Είμαστε μοναδικοί. Είμαστε μοναδικοί. Είμαστε μοναδικοί. Ερεθίσματα από το περιβάλλον. Αυτό το βάζουμε στις συνθήκες εποχή όλα. Γι' αυτό δεν το βάζω. Είναι οι συνθήκες της εποχής. Εντάξει. Δηλαδή, οι συνθήκες της εποχής είναι περίεργες, ας πούμε αυτή. Εντάξει, περπατάς στην Αθήνα και νιώθετε μια θλίψη. Δεν χρειάζεται να βλέπετε ανθρώπους. Μυρίζει η θλίψη. Περπατάς και υπάρχει. Σωστά. Τη νιώθετε. Ωραία. Λοιπόν, και κάποιος που έρχεται πρώτη φορά στην Αθήνα, αυτό θα νιώσει. Μια θλίψη. Okay. Την εκπνέουμε τη θλίψη, όπως είναι εμπνεύμα. Εντάξει. Το πνεύμα υπάρχει γύρω μας. Δεν λένε τα πάντα πληρών. Αυτό που θεωρούμε Θεός. Τα πάντα πληρεί. Τα πάντα πληρεί το πνεύμα. Άρα πληρεί μέσα. Άρα μέσα σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε τώρα, γι' αυτό σας είπα πονηρά ή έξυπνο σκεφτόμενος από πριν, δεν χρειάζεται να έχω κάτι έτοιμο. Το πνεύμα σας ήδη μιλάει. Έχετε εκφραστεί ήδη. Η σκέψη σας είναι σε αυτό το χώρο. Μιλάμε μέσα από αυτό και μέσα από τη σιωπή. Αν έκανα 3 λεπτά σιωπή αυτή τη στιγμή, πάλι θα μιλούσαμε όλοι. Θα βλέπαμε στα μάτια μας τι αισθανόμαστε. Κανονικά, αν κοιταζόμαστε πραγματικά, θα βλέπαμε πολλά πράγματα. Όλα. Και οι ρητίδες του προσώπου μας, και αυτές μιλάνε, γιατί είναι ανάλογα με τις συνθήκες της ζωής μας, τη χαρά, τη λύπη, έχουν πάρει μία μορφή. Το σώμα μας είναι πλαστελίνη. Είναι πλάσμα. Πλάθεται. Οι ρητίδες δεν είναι τίποτα άλλο παρά προϊόντα αυτής της πλάσης που συμμετέχουμε εμείς. Τα λένε ρητίδες έκφρασης. Το σώμα μας είναι ύλη. Αλλά κοιτάξτε πώς έχει εμποτιστεί από το πνεύμα. Κάποιος ο οποίος χαμογελάει συνέχεια, θα κάνει ρητίδες εδώ. Δεν πειράζει. Τα μαντάκια. Όχι, αλλά θα κάνει. Ωραία. Εντάξει, μπορεί να πάει μετά στο πλαστικό, δεν έχει σημασία. Οι ρητίδες όμως θα γίνουν. Αυτές οι ρητίδες, εμείς τις λέμε γυρατιά, γιατί τις βλέπουμε σύμφωνα με το γραμμικό χρόνο. Θα δούμε ότι στη συγχρονικότητα δεν υπάρχει μόνο γραμμικός χρόνος, υπάρχει και κυκλικός. Αλλά με το γραμμικό χρόνο αυτό το θεωρούμε γυρατιά. Και εγώ σήμερα είδα κάποια ρητίδα και λέω, αυτή δεν την είχα πέρσι. Μία. Okay. Αυτή τη μία δεν την είχα. Άλλη της άρεσε. Εντάξει, αλλά μου ήρθε και μια καινούργια το 17. Ένα χρόνο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αν λοιπόν τις πούμε αυτές τις ρητίδες γεράματα, ξαφνικά το πνεύμα μας αρχίζει και μαζεύει. Αν τις πούμε πλάσεις, πλάσματα, πλάσεις, πλασίματα πάνω στην ύλη μας, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Αλλά είναι ουσιαστική. Είναι πάρα πολύ ουσιαστική αυτή η διαφορά. Γιατί εμείς έχουμε, μιλάμε στον εαυτό μας με συγκεκριμένους τρόπους. Και με αυτούς τους τρόπους δίνουμε κάποιες ετικέτες στον εαυτό μας και δεν αφήνουμε το πνεύμα, το οποίο είναι ουδέτερο και ζώπιο, όπως το λένε και οι θρησκείες, να μπει κανονικά μέσα μας με όλες τις ποιότητες του. Λέμε, γέρασα. Έκανα σακούλες κάτω από τα μάτια. Τα μαλλιά μου άσπρισαν. Οπότε,
περιμένει το σώμα να το πείσει. Οπότε, θα με χειροκροτήσεις. Όχι, δεν μου αρέσει, λέει. Αμέσως το σώμα μαζεύεται. Ναι, αλλά αυτό είναι η φθορά η εσωτερική. Καμία φθορά μπορεί να μην έχουν τα γερατιά. Ναι. Το σώμα έχει. Το σώμα, έχει, το σώμα έχει φθορά. Κοιτάξτε, λέμε και τη λέξη φθορά. Και με το που ακούει το σώμα τη λέξη φθορά, τι παθαίνει. Ακόμα περισσότερο. Γιατί εμείς το πείθουμε ότι αυτό είναι φθορά. Ενώ το πούμε αλλαγή, άκουμε ότι σε αυτή τη ζωή στη γη θα περάσουμε από, ανάλογα με τις εμπειρίες που θα περάσουμε, και όχι όλοι τις ίδιες, και όχι όλοι με το DNA, και όχι όλοι με τα ίδια πράγματα, θα περάσουμε από μεταβολές, οι οποίες εκφράζονται στο σώμα μας. Αυτό το σώμα μας λέει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Για πες μου, τι μεταβολές βλέπεις πάνω μου, που έχουν σχέση με τις εμπειρίες της ζωής σου, πώς σε έχω βοηθήσει. Okay. Ενώ εμείς δεν λέμε έτσι. Γέρασες, έκανες, πάθωσες. Βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και του μιλάμε όπως δεν θα μιλούσαμε σε κανέναν, όχι που αγαπάμε και που μισούμε. Λέμε σε κάποιον στον δρόμο, πώς είσαι έτσι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι μαλλί είναι αυτό. Πώς πάχυνες σε κάποιον άγνωστο. Εκεί σεβόμαστε. Τον εαυτό μας δεν σεβόμαστε. Δεν λέμε στο σώμα μας, τι χρειάζεσαι. Πάχυνες, Έχει σχέση με τη ζάχαρη, έχει σχέση με εκείνο, έχουμε ένα θεματάκι. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω να μιλήσει κανονικά και να πει να έχει σχέση με τη ζάχαρη και τη βουλημία, την οποία αποθηκεύουν σε κάποιες λιποαποθήκες. Αυτό ακούγεται τελείως διαφορετικό από το χόντρινες. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Γιατί τα λέω αυτά. Ελπίζω όλοι να βλέπετε αυτό τον κύκλο. Το βλέπετε? Ναι. Είναι ένας κύκλος χωρισμένος σε τρία ίσα μέρη. Νους, καρδιά και σώμα. Ο κύκλος είμαστε εμείς. Ο νους, η καρδιά και το σώμα μας. Έχουμε ξανακάνει αυτό το σχήμα, ίσως σε αυτή την αίθουσα. Ο νους εκφράζει όλες τις αρσενικές μας ποιότητες. Η καρδιά εκφράζει τις θηλυκές μας ποιότητες. Και το σώμα την έκφρασή του στη ζωή. Ωραία. Επειδή κάποιος είναι ένας άντρας, δεν σημαίνει ότι δεν έχει θηλυκές ποιότητες. Και επειδή υπάρχει, είναι μια γυναίκα, δεν σημαίνει ότι δεν έχει αρσενικές ποιότητες. Ωραία. Οι αρσενικές ποιότητες είναι δημιουργώ, φτιάχνω, κατασκευάζω, πλάθω από το μηδέν κάτι, αγωνίζομαι για κάτι. Οι θηλυκές ποιότητες είναι περιθάλπω, χαϊδεύω, μαγειρεύω, δημιουργώ ένα περιβάλλον ασφάλειας, για να έρθει να καθίσει η αρσενική ενέργεια. Όταν τα ζευγάρια λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, το σώμα, που είναι η σχέση του σε αυτήν την περίπτωση, είναι πολύ ευτυχισμένο. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό που έχουμε, τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας, σε σχέση με το νου, την καρδιά και το σώμα μας. Όταν το σώμα μας παθαίνει διάφορα, επειδή το σώμα συμβολίζει το παιδί σε αυτή τη σχέση, την Αγία Τριάδα, στην ουσία είναι εκφράζει αυτό που συμβαίνει στους γονείς του. Να πούμε ένα παράδειγμα. Οι γονείς μαλώνουν. Δεν τα πάνε καλά. Έχουν ένα παιδάκι 5 χρονών. Και ξαφνικά το παιδί έχει πυρετό 40. Τι κάνουν οι γονείς? Ακριβώς. Άρα τι μήνυμα παίρνει το παιδί? Όταν αρρωσταίνω, αυτοί οι δύο κάνουν συμμαχία. Όταν δεν αρρωσταίνω, δεν με φροντίζουν, δεν με χαϊδεύουν. Με συμφέρει να αρρωσταίνω. Αυτό το μήνυμα το παίρνει το παιδί 5 χρονών. Το ξέρετε, επειδή μιλούσαμε με τη μνημοσύνη, ότι αυτό υπάρχει μέσα μας σαν εντολή, όσο χρονό και να είμαστε. Είμαι άρρωστη γιατί μου λείπει η αγάπη και η φροντίδα. Δεν μπορώ να το εκφράσω με τα λόγια. Μερικές φορές δεν μου επιτρέπεται. Γιατί ξεπερνάει κάποια όρια. Κοινωνικά, συναισθηματικά δικά μου. Αλλά το σώμα λέει, θέλω φροντίδα. Και εκφράζει αυτό που λέει αυτή η σχέση. Γι' αυτό πολλές φορές
Μαθαίνουμε διάφορες ασθένειες και αυτοάνωσα και ιστορίες. Και καρκίνους ακόμα. Είναι η έλλειψη αγάπης. Δεν κυκλοφορεί η αγάπη σωστά. Τι να κάνει το σώμα. Ενώ εμείς λέμε, βλέπουμε το σώμα και λέμε αρρώστησα. Ο ιός της γρήπης με χτύπησε. Έβγαλα τη ζώνη στο κεφάλι. Πονάει το στομάχι μου. Ενώ η γλώσσα η κανονική λέει για να την καταλάβει το σώμα. Τι θέλεις να μου πεις με αυτή την αντίδραση. Πώς μπορώ να βοηθήσω. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Πονάει το στομάχι σου. Κανονικά πρέπει να, αν έχει γλώσσα, δεν είναι, μην τρως άλλο. Παράδειγμα. Και εμείς στενοχωριέσαι άλλο. Και γιατί λέμε στενοχωριά που πονάει το στομάχι. Γιατί όλες οι ασθένειες είναι σωματικές. Εντάξει. Κανονικά λοιπόν πρέπει να πούμε στο σώμα. Τι μου λες, α δεν άκουγα εγώ. Τι μου λες, το στομάχι, α πρέπει να κάνουμε κάτι για το σύστημα. Ολόκληρο. Σε ευχαριστώ σώμα που μου το δείχνεις. Έχουμε κάποια συμπτώματα. Ας προειδοποιεί. Είναι γλώσσα. Κανονική. Είναι η γλώσσα του σώματος. Εντάξει. Το βλέπουμε πολλές φορές. Φοράμε μία φόρμα και το βράδυ έχουμε να πάμε σε μία επίσκεψη και φοράμε τα καλά μας τα ρούχα. Το σώμα είναι το ίδιο. Αλλά με το που φοράμε άλλα ρούχα, αλλιώς περπατάμε. Και άλλο στήσιμο έχουμε. Καταλάβατε. Το σώμα ανταποκρίνεται σε αυτό που του λέμε. Θα πάμε σε μία επίσημη τέτοια. Το σώμα... Εντάξει, αν κάνουμε τη φόρμα έτσι στον δρόμο, θα πούμε κάθε ψωνάρα. Ωραία. Αν όμως το δούμε με κουστούμι και να είναι έτσι, θα πούμε ωραία ντυμένος αυτός. Δεν λέμε κάποια ψωνάρα έχει, γιατί το σώμα, το ρούχο, ταιριάζει με την έκφραση. Καταλάβατε. Αν τα δούμε έτσι τόσο απλά στη ζωή, θα δούμε ότι η ζωή στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλή. Και εμείς την έχουμε κάνει πάρα πολύ μπερδεμένη. Γιατί? Γιατί αυτοί οι τρεις δεν τα βρίσκουνε. Εντάξει, θέλει να συμμαχήσουνε λίγο. Λέμε λοιπόν για την έμπνευση. Τον έχει κάποιος έμπνευση, έχει σχέση με τις συνθήκες της εποχής, την κληρονομικότητα και τη μοναδικότητα που έχει από τη στιγμή που γεννιέται. Συμφωνούμε? Ναι. Τέλει. Κάθε πλάσμα όμως δεν είναι μοναδικό. Βεβαίως. Σωστά. Ωραία. Άρα τη μοναδικότητα την έχουμε όλοι. Την κληρονομικότητα την έχουμε όλοι και στις συνθήκες της εποχής είμαστε όλοι. Ναι. Γιατί κάποιοι έχουν έμπνευση και κάποιοι δεν έχουν. Βάζει το μυαλό του να δουλέψει. Ναι, δεν το περιβάλλω. Μισό λεπτό στο ταξί κάτι έγραψε, μην ξεχάσω να το πω, λέω. Να το ανοίξει και σπίτι. Στο ταξί τα γράφω. Λοιπόν. Για να δεν λέω πώς θα σας το πω. Μάλιστα. Όχι, δεν είναι εδώ γραμμένο. Λοιπόν. Γιατί. Μερικιά θα είναι πιο ευαίσθητη. Μερικοί είναι πιο ευαίσθητοι, μερικοί είναι λίγο διαφορετικοί από αυτό που θεωρούμε μέσο όρο. Ναι. Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με ιδιαιτερότητες που τις λέμε ασθένειες ή νοητικές ή δεν ξέρω τι οτιδήποτε άλλο. Υπακίες. Γεννιούνται με κάποιο. Εντάξει, υπάρχει ένας νόμος στη ζωή που λέει ότι τα πάντα έχουν ένα αίτημα. Να γεννηθούν και να μεγαλώσουν. Ό,τι είναι αυτά. Από άνθρωπος μέχρι μια ασθένεια. Εντάξει. Λοιπόν, άρα όταν γεννιέται ένα παιδί, χρειάζεται εμείς, σαν κοινωνία, δάσκαλοι, γονείς, να σκύψουμε πάνω στο παιδί και να το πούμε. Ποιος είσαι. Τι έχεις να μου πεις. Με ποιο τρόπο θα μου δείξεις γιατί ήρθες εδώ. Ενώ εμείς λέμε, έκανα ένα μωρό. Το παιδί μου, όταν μεγαλώσει, θα αναλάβει το φαρμακείο. Θα παντρευτεί στα 25 κάποια καλή κοπέλα ή κάποιο καλό παιδί.
Εντάξει. Δεν λέω να κάνει τρία παιδιά, αλλά δύο άμα κάνει, καλό θα είναι, εντάξει. Άμα κάνει τέσσερα, τι έγινε. Δεν με πειράζει, αλλά πάντα θα έχω κάτι να πω. Όμως του έχω δώσει ένα βασικό σενάριο. Οπότε ξαφνικά, κοιτάξτε, γεννιέται μια μοναδικότητα και εμείς τις λέμε να την βάζουμε σαν ενοποίηση. Σε καμία μοναδικότητα. Τις λέμε, μοναδικότητα, τι είναι αυτό. Μην λες τέτοια πράγματα. Γιατί. Γιατί νιώθουμε πιο ασφαλείς κρυμμένοι στο σύνολο. Ακριβώς. Δεν φταίνε και οι γονείς. Λένε, η πολύ μοναδικότητα θα τον κάνει να ξεχωρίζει. Για καλό και για κακό, για να μην υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ούτε σε μένα, γιατί θα με λέει, το παιδί σου ξεχωρίζει, το παιδί σου ξεχωρίζει, εντάξει. Ας το κάνουμε όλα λιάδα που λένε, όλοι ένα, ίσωμα. Okay. Άρα όλοι ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα κοινωνικά πλαίσια που είναι οι κοινωνικές συνθήκες. Καταπιεζόμαστε. Άλλοι καταπιέζονται, άλλοι όχι. Η κοινωνία σου επιβάλλει από τότε που γεννηθείς με τρόπο. Κοιτάζω την ώρα, κύριε Λιλή. Δεν με ξέρετε, με κοιτάζω την ώρα, γιατί δεν ξέρετε. Όχι, δεν σας πιέζουμε. Όχι, εγώ την κοιτάζω. Για να αυτοπιεστώ. Η κοινωνία σου επιβάλλει από τότε που γεννηθείς. Η κοινωνία σου επιβάλλει από τότε που γεννηθείς. Πρέπει να παντρευτεί, να κάνει παιδιά. Αυτή που πρέπει. Δεν πρέπει να κάνουμε σε ό,τι πρέπει. Θέλουμε. Διάφορα πράγματα σου επιβάλλει, όχι μόνο αυτά. Ωραία. Πώς θα καταλάβει κάποιος τι είναι αυτό που θέλει. Να σκεφτεί πάρα πολύ. Ποιος θα το βοηθήσει να σκεφτεί. Άρα ξεκινάμε ότι το πρώτο στάδιο φροντίδας της μοναδικότητας είναι η οικογένεια. Πόσο η οικογένεια θα αποδεχτεί τη μοναδικότητα. Είναι αλήθεια το που είναι ότι ο κόσμος και οι εξελίξεις του κόσμου και όλοι οι επιστήμονες, οι σπουδαίτες, οφείλονται στους νευρωτικούς ανθρώπους που ακολούθησαν τον στόχο που είχαν, ότι η εξέλιξη του κόσμου, τη επιστήμονες... Θα ακούσετε αυτό που είπατε. Σε ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ... έδειχνε την εξέλιξη του κόσμου, του σύμπαντος, των επιστημών, από τα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ που παρακολουθούμε στην τηλεοπτική τηλεόραση και είχε αφιέρωμα στους νευρωτικούς ανθρώπους. Yeah. Από τον καλλιτέχνη, το μέτρο της μόδας, μέχρι τον πυρηνικό επιστήμονα. Όταν το ξαναβάλει σε επανάληψη, αξίζει να το δείτε. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά κοιτάξτε γιατί. Γιατί είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν μια τέτοια ιδιαιτερότητα που δεν μπορούν να καταπιεστούν πολύ. Yeah. Οπότε παίζουν τον ρόλο του επαναστάτη. Την τρώνε από όλους μας, που τους βλέπουμε σαν απειλή. Αλλά πηγαίνουν εκεί που κάποιος μίλησε για τη μοίρα, ποιος ήταν αυτός, που τους πάει η μοίρα τους. Υπάρχει ένας κίνδυνος βέβαια σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί από την πολλή αντίδραση προς ένα σύστημα γίνονται αντιδραστικοί. Δηλαδή και είναι το ίδιο πράγμα, η πολλή αντίδραση είναι μια συντήρηση. Είναι, πες μου τι να κάνω για να μην το κάνω. Για να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Ούτε και αυτό ωφελεί πολύ. Περισσότερο ωφελεί από όλα, όλα αυτά είναι φαινόμενα που το παρατηρούμε πόδος στη σκηνή. Αλλά αυτό που ωφελεί είναι, το είπαν οι αρχαίοι, γνώθεις αυτόν. Αλλά για να γνωρίσω τον εαυτό μου, στην αρχή θα χρειαστώ βοήθεια. Αλλιώς θα χρησιμοποιήσω διάφορες εμπειρίες. Οι εμπειρίες μερικές φορές μπορεί να είναι ενάντια σε αυτή τη γνώση. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που αναπτύσσουν μέσα τους παρατήρηση της μοναδικότητάς τους, αντίληψη ότι είναι διαφορετική και αυτό δεν το καταπνίγουνε, είτε γιατί έχουν ενθάρρυνση από το περιβάλλον, είτε είναι φύσεις δυναμικές από μόνοι τους, κανένα εμπόδιο στη ζωή τους δεν θα τους εμποδίσει να προχωρήσουν και να κάνουν αυτό που πραγματικά είναι η μοίρα τους. Τι είναι μοίρα. Είχαμε πει το καλαμάρι και το χαρτί. Εντάξει. Ναι. Η μοίρα είναι συνισταμένη πολλών πραγμάτων.
δεν είναι μόνο αστρολογική που λένε και οι αστρολόγοι. Θα γίνει αυτό, θα παντρευτεί εκείνη. Αυτό δεν είναι ακριβώς μοίρα, μοιάζει λίγο με καταδίκη. Οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν έχουν καταδίκες, έχουν προοπτικές. Που σημαίνει ότι ο καθένας μας, όταν αρχίσει και παρατηρεί τη ζωή του, για την παρατήρηση μιλούσαμε, μπορεί να καταλάβει πού ακριβώς λοξοδρόμησε ένα κομμάτι, τι ακριβώς γίνεται και μέσα στην καθημερινότητα τι ακριβώς κάνει. Αν αυτά που κάνει το πηγαίνουν προς τη μοίρα του, που η μοίρα του είναι αυτό που γράφει ο ίδιος, ή είναι κάτι που του γράφουν οι άλλοι να κάνει. Είναι κατανοητό. Σε ένα κοινωνικό συμβιβασμό, πολλές φορές λόγω των ιδιότυπων συνθήκων εποχής, ακολουθούμε αυτό που μας λένε να κάνουμε, αλλά μέσα μας αναγνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητές μας και ψάχνουμε ευκαιρίες για να αναπτυχθούμε. Είναι κατανοητό? Λίγο. Για... Λίγο, ε. Ποιος το λίγο. Αποσυνήθεια. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει λίγο και λίγο, λίγο και λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Δεν θυμάμαι πώς είναι. Ε, ποιος το λέει αυτό, κάποιος το ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, το λίγο το χρειαζόμαστε για να μας θυμίζει το πολύ. Πάμε λοιπόν να ξαναπούμε αυτή την πρόταση με ένα άλλο τρόπο για να την κατανοήσουμε. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να χτυπάει κάποιος την κροθιά στο μαχαίρι. Ας φυλάξει την ενέργειά του και να ψάξει να βρει ευκαιρίες για το τι πραγματικά θα κάνει στη ζωή του όταν του δοθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Η επαναστατικότητα χωρίς νόηση μπορεί να τον καταστρέψει. Αυτό συμβαίνει με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Λένε, εγώ δεν ανήκω σε αυτό το σύστημα, εγώ είμαι πιο μπροστά. Είναι. Έχουν την ευκαιρία να πάνε το, να τραβήξουν και πολύ κόσμο λίγο πιο μπροστά. Αλλά χάνουν μέσα σε αυτή την υπερέκθεση και μέσα σε αυτή την, τον αναρχισμό και μέσα σε αυτή την κατάσταση ναρκωτικά, ιστορίες, ένας τρόπος ζωής που δεν βοηθάει το ίδιο το ταλέντο τους. Είναι κατανοητό. Και ενώ υποτίθεται αυτή είναι η εκδίκηση της κοινωνικότητας. Καταλαβαίνετε τι κάνει η κοινωνικότητα πολλές φορές. Λέει, τι λέμε φαινομενικότητα στην ουσία για να το καταλάβουμε. Λέει, εγώ θα σε αφήσω να εκφραστείς σε ένα περιβάλλον που θα το στήσω εγώ ο ίδιος. Είναι κατανοητό. Για να σε ελέγχω. Οπότε δεν μπορείς να φύγεις από αυτό και κάνε ό,τι θες. Δεν είσαι όμως ελεύθερος. Έχεις την ψευδαίσθηση όμως ότι είσαι. Είσαι ελεύθερος. Ποτέ δεν άκουσες ελεύθερος. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ποτέ δεν είναι ο άνθρωπος ελεύθερος. Θα γράψω αυτή τη λέξη. Μαζί με την ελευθερία. Μαζί με τη συγχώρηση και την αποδοχή. Ποιος θα μας δώσει ελευθερία. Ποιος μας δίνει ελευθερία. Συγγνώμη, μία η ελευθερία. Είναι ήδη. Ποτέ δεν είναι ήδη. Η ελευθερία, επειδή μιλήσαμε για τις αξίες, θυμάστε που μιλήσαμε στην αρχή της ομιλίας για τις αξίες. Οι αξίες είναι πολύ συγκεκριμένες και έρχονται από παλαιά και είναι ήδης ανά τους αιώνες. Δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα, όλες αυτές είναι αξίες. Όταν κάποια στιγμή χάνουμε το έλμα μέσα μας και λέμε δεν ξέρω τι κάνω και δεν ξέρω που είμαι, η ενθύμηση αυτών των αξιών μας επαναφέρει λίγο στα ίσα μας. Παράδειγμα, εγώ ρωτάω, στην ταυτότητά μου, άσχετα τι είμαι, λέει χριστιανός ορθόδοξος. Τι έλεγε η χριστιανική θρησκεία, προστατεύσε τους φτωχούς, τους καταφρονεμένους, είπε ο ιδρυτής αυτής της θρησκείας που είναι ο Ιησούς, είπε... Διάφορα θα έρθω και αν δεν δώσετε στον φτωχό ή να μην δίνετε σε μένα, τα είπε. Γιατί δεν ανοίξαν οι εκκλησίες τις πόρτες να μπουν οι μετανάστες μέσα να μην δώσουν από το κρύο. Όχι το κράτος. Όχι εγώ και εσείς το διάρκειο που μένουμε. Ο Μητροπολιτικός Ναός που χωρέει 500. Γιατί δεν άνοιξαν. Αφού είναι αυτή τη θρησκεία. Δεν είναι περίεργο.
Πώς? Μα δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Γιατί ο Χριστός δεν είπε. Ο Χριστός δεν είπε τους χριστιανούς ή αυτούς που είναι σε αυτό το δόγμα. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Και φταίει εδώ ο Χριστός αν κάποιοι. Αυτά που είπε. Άρα πολλές φορές βλέπουμε όταν μιλάμε, αναστατωθήκαμε τώρα με αυτό το πράγμα. Ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί αναστατωθήκαμε. Γιατί κάνει τζις. Γιατί κάνει τζις αυτό το θέμα. Γιατί νιώθουμε ότι έχουμε μια ευθύνη γι' αυτό. Κάτι και εμείς δεν κάνουμε κάπως. Και ξυπνάνε κάποιες ενοχές. Γιατί δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε τις ευθύνες μας. Δεν θέλουμε. Πάντα πρέπει να φταίει κάποιος άλλος. Όπως είπε και ένας άλλος, είπε, δεν υπάρχουν άλλοι. Είμαστε εμείς. Αυτό σημαίνει ευθύνη ζωής. Και στην ουσία, επειδή μιλάμε για ελευθερία, την ελευθερία την κερδίσεις όταν πάρεις την ευθύνη της ζωής σου. Όχι όταν παραδίδεις την ευθύνη της ζωής σου σε άλλους, να αποφασίζουν οι άλλοι για σένα. Εγώ, σύμφωνα με τις προσωπικές μου αξίες, παίρνω την ευθύνη της ζωής σου. Εγώ αγαπώ. Εγώ αγαπώ. Θυμάστε που είπατε το όνοματά σας. Δεν είστε κάποιοι Έλληνες ή ξένοι σε ένα δωμάτιο στο Περιστέρι. Είστε... Ο Γιώργος, ο Τάκης. Δυνατά. Δυνατά. Μανώλης. Μανώλης και Μανώλη, το καθέκια. Λοιπόν, δυνατά, πείτε το όνομά σας δυνατά. Το όνομά σας δυνατά. Μαρία. Αλεξάνδρα. Όχι, δεν είμαι καλά. Είμαι όπως γουστάρω να είμαι. Εντάξει, αλλά με λένε έτσι. Οι συνθήκες με κάνουν να είμαι. Θέλω να είμαι όπως γουστάρω. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να είμαι όπως γουστάρω, όμως γιατί άλλα πράγματα με κάνουν να είμαι θλιμμένη. Αυτός είναι ο πόνος. Χρειάζεται αποδοχή. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Εμείς λοιπόν που είμαστε αυτοί που είμαστε, έχουμε ευθύνη για εμάς. Και έτσι παίρνουμε σιγά σιγά την ελευθερία. Δηλαδή κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που εγώ θα πρέπει να υποστηρίξω αυτό που αγαπώ και αυτό που πιστεύω. Εγώ η Μαρία, ο Μανολιός και η Μανολία. Εντάξει. Πρέπει εγώ να το πω, όχι με τις πλάτες κάποιου άλλου. Επειδή όμως αυτό δεν το έχω κάνει στη ζωή μου, δεν με έμαθαν και να το κάνω. Αντίθετα, μου έλεγαν ακριβώς τα αντίθετα. Μιλάς, μην κάνεις, μοιράζεις, δεν στο μπελάσου. Τι πράγματα είναι αυτά. Αυτά μας τα έλεγαν οι γονείς μας. Κάτσε ήσυχα, μιλάς. Τι είπες προς τα Σοφία Γιάννη, τι έκανες εκείνο, τι έκανες αυτό. Είναι ώρα για φαγητό. Κάτσε γέλης από το στόμα. Κάτσε έτσι. Κάτσε εκεί. Διαταγές, εντολές. Για να γίνεις αυτό που εμάς... Να το αποδεχτώ. Κάτσε με προσδοκία από σένα. Για να σε αποδεχτώ. Άρα δεν σε αποδέχομαι με τη μοναδικότητά σου. Σε θέλω αντίγραφο. Σε θέλω αντίγραφο. Συγγνώμη, αυτή δεν είναι η περσόνα που είπα εδώ. Ναι, την περσόνα. Αυτό σημαίνει ότι βάζουμε όρια. Κάπως έτσι ακούγεται. Όχι, όχι, βάζουμε πάρα πολλά όρια. Όριο λοιπόν δεν είναι και αυτά που λέτε. Πρέπει να είσαι καθαρός, πρέπει όταν να πλένεις τα χέρια σου. Δεν είναι όρια. Για να το καταλάβει αυτό το παιδί, θα χρειαστεί να εξηγήσουμε όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η καθαριότητα. Όχι μόνο εντολή. Γιατί, ανάλυση. Τι σημαίνει καθαριότητα. Έτσι αποτελέσματα. Τι σημαίνει ευγένεια. Όχι πρέπει να κάνεις αυτό. Αλλά δεν έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε αυτά με ένα παιδί. Γι' αυτό του δίνουμε εντολές. Δεν φταίει κανείς. Ούτε να έχετε ενοχές εσείς στα παιδιά σας, αν δεν πηγαίνετε με αυτόν τον τρόπο. Δεν φταίτε. Ούτε οι γονείς σας φταίγανε. Δεν ξέρω, δεν φταίγανε. Δεν φταίει. Εντάξει. Φταίει ένα μεγάλο σύστημα μέσα στο οποίο είμαστε εμείς και λέγεται συνθήκες εποχής. Και έχουμε παρατηρήσει ότι
ακόμα κι αν ένας θέλει να πάει λίγο αντίθετα με τις συνθήκες εποχής, ακόμα και εμείς που μπορεί να του λέμε έχει δίκιο, δεν τον βοηθάμε. Γιατί απειλούμαστε από κάτι νέο, από την αλλαγή. Αυτό πια. Εντάξει. Παραδοσιακός το σκέψεις. Παραδοσιακός. Αλλαγή ξέρετε τι σημαίνει. Πάλι το λέει η λέξη. Τι λέει. Ένα βήμα μπροστά. Βγαίνουμε από τις ράγες. Τι λέει, είναι γραμμένο πάνω, το λέει. Άγω αλλού. Άλλη γη. Άλλη γη. Είμαι σε άλλο, μπράβο. Είμαι σε άλλη, σε άλλο τόπο. Είτε νοητικό, είτε ψυχικό, είτε κανονικό. Θέλω μια αλλαγή στη ζωή μου. Πάω στην Αμερική. Πάω σε άλλη γη. Ή μένω εδώ και αλλάζω τη γη γύρω μου. Έτσι γεννήθηκαν οι επαναστάσεις και τα συνθήματα. Θέλω αλλαγή, είπαν οι άνθρωποι. Ωραία. Την αλλάζω άμα δεν φοβάμαι. Ο φόβος άμα τον κατεργήσεις, τελείωσε, δεν πεθαίνεις. Μα να λιώνω σου πω κάτι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά να σου συμπληρώσω το λίγο σου να το κάνω πολύ. Ναι. Οι ήρωες έχουν φοβηθεί όλοι τους. Το ξέρω. Γι' αυτό έγιναν ήρωες. Το βλέπω. Εγώ δεν γίνομαι ήρωας γιατί δεν φοβάμαι. Αρέσει. Δεν φοβάμαι. Λοιπόν. Είμαι σελεστέος. Όλοι φοβόμαστε και δεν το ξέρουμε. Διάβασα κάποτε και δεν θυμάμαι ποιος είναι, για να σας πω να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Είναι το ημερολόγιο ενός στρατιώτη του Ιππικού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρετε, εκεί φορμούσε το Ιππικό και εκεί τις λόγχες. Το σπαθί και μετά τις λόγχες, εντάξει. Λοιπόν, και περιέγραφε αυτός. Μας βλέπετε με τις στολές μας. Πώς το λένε, οι χούνοι σάλπικες. Βγάζουμε το τέτοιο. Και το Ιππικό αφορμά. Και μας καμαρώνουν όλοι όσοι μας βλέπουν. Με τις ωραίες μας στολές, με τα άλογα. Είμαστε, πολεμούμε για ένα σκοπό. Κανείς δεν ξέρει. Και σκεφτόμαστε την ώρα που τρέχει το άλογο. Κανείς δεν μύρισε τα κακά μας που τα κάναμε περισσότεροι πάνω στα ρούχα μας. Ούτε το πώς έχουμε κατουρηθεί. Και τα κατουλιά μας μπήκανε μέσα στις βότες μας. Ούτε ότι βλέπουμε να περνάει όλη η ζωή μπροστά μας. Και δεν ξέρουμε αν θα... Όχι αν θα πεθάνουμε, το πώς θα πεθάνουμε. Θα μου πει το μάτι με τη λόγχη, θα μου κοπεί το λαιμός. Όλα αυτά είναι σε μερικά δευτερόλεπτα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Αυτό τους έκανε ήρωες. Ενώ εμείς φανταζόμαστε ότι οι ήρωες, έτσι όπως μας έχουν στα παραμύθια, είναι κάτι σαν ρόμποκο. Πάμε εκεί και αρχίζει ο άλλος. Μπαμ, μπαμ, τους διέλ. Ήρωας. Δεν είναι ήρωας, γιατί δεν έχει συναισθηματική κατάσταση μέσα. Για να είναι κάποιος ήρωας, πρέπει να είναι ολοκληρωμένος. Ακόμη και να έχει αμφιβολίες. Ακόμη και για να έχει αμφιβολίες για αυτό που κάνει. Είναι σωστός αυτός ο αγώνας, είναι σωστός αυτός ο πόλεμος. Παρ' όλα αυτά θα πάω. Αυτή η εσωτερική πάλι είναι που μεγαλώνει τον άνθρωπο. Ποιος είπε για τη συγχώρεση? Ωραία. Συγχώρεση, πάλι το λέει η λέξη. Τι θα πει η λέξη συγχώρεση? Χώρος. Μεγαλώνει τον χώρο. Εντάξει. Οι άνθρωποι, η ανθρώπινη συνείδηση εξελίσσεται σπυροειδώς. Ανελίσσεται δηλαδή. Βλέπετε τη σπύρα. Τη βλέπετε. Βλέπετε που γίνεται όλο μεγαλύτερη. Φανταστείτε ότι εδώ είναι, εδώ είναι το κέντρο. Ο κύκλος στην αρχή είναι αυτός. Μετά γίνεται αυτός. Μετά γίνεται αυτός. Μεγαλώνει ο άνθρωπος. Άρα μπορεί να χωρέσει πράγματα μέσα του, περισσότερα. Κάποτε με ομάδες ψυχολόγων, θεραπευτών όλων των επιπέδων, κάναμε ανταλλαγές με τους Τούρκους συναδέλφους. Πηγαίναμε δηλαδή εμείς στην Τουρκία και ερχόντουσαν οι Τούρκοι εδώ. Και αναλύαμε τα γεγονότα, τα ιστορικά, τα τραύματα των λαών και την ιστορία. Μα δεν διδαχτήκαμε την ίδια ιστορία. Επειδή μιλάμε για τις συνθήκες, ο καθένας. Ωραία.
Αυτό το έγραψα στο ταξί, να το ξέρω. Λοιπόν, στο ταξί λοιπόν έγραψα ότι αυτό που μας εμποδίζει, ενώ συγχρόνως μπορεί και να μας βοηθήσει, είναι η ιστορία, η παιδεία και η θρησκεία. Ναι. Ωραία. Η ιστορία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ όταν την γνωρίζουμε. Αλλά μπορεί και να μας μπερδέψει, δεν ξέρουμε αν είναι αληθινή. Η παιδεία πραγματικά μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι παιδεία πεφωτισμένη ή είναι παιδεία για να προσωπαιδιά. Δηλαδή να μας δώσει μόνο εντολές και όχι να αναπτύξει το πνεύμα μας. Η θρησκεία μπορεί να μας βοηθήσει στο να διευρυνθεί το πνεύμα μας και η ελευθερία, ειδικά η θρησκεία της αγάπης που είναι ο χριστιανισμός, αλλά μπορεί και να μας εγκλωβίσει μέσα στην χωριστικότητα, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από κάποιους άλλους. Ήταν παραδοσιακός. Ακριβώς. Άρα αυτά είναι τα όπλα ενός έθνους που μπορεί να γίνουν δόρατα εναντίον του. Ακριβώς. Και τότε χρειάζεται να θυμηθούμε. Μισό λεπτό, οι συνθήκες γύρω μας είναι πολύ περίεργες. Εγώ ποιος είμαι, η Μαρία, μοναλιός, μοναλία, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Κώστας. Εγώ τι κάνω. Είμαι κάτω από αυτές τις συνθήκες και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω πολλά πράγματα. Μπορώ όμως εγώ να ποθήσω τον εαυτό μου σε καινούργιες εμπειρίες. Μπορώ να γίνω ερευνητής της ζωής μου, αφού γίνω παρατηρητής. Και εδώ, ποια είναι τα τραύματά μου. Τα τραύματά μου θέλω να τα δω γιατί ζητούν θεραπεία. Φωνάζουν. Τα τραύματα είναι σαν παιδάκια που κλαίνουν. Το τραύμα μπορεί να είναι όταν είναι 6 χρονών. Αλλά υπάρχει τώρα στο ασυνείδητο. Εντάξει. Ας μιλήσουμε, επειδή πάμε στη συγχρονικότητα, καταλάβαμε για την έμπνευση. Ωραία. Στη συγχρονικότητα. Έχετε ακούσει για το συνειδητό και ασυνείδητο. Φαντάζομαι και εδώ, σε αυτά τα μαθήματα που κάνατε, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, γνωρίζετε ότι το συνειδητό κομμάτι μας και το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο είναι στοιχεία δικά μας και του κόσμου. Και ότι το ασυνείδητο είναι ένα κομμάτι πολύ βαθύ που μας ενώνει με όλη την ιστορία του κόσμου. Σας το έχουν πει κάπως έτσι, τέλος πάντων. Μπορεί να φτάνει και το αρχαίο. Ακριβώς. Το συνειδητό είναι αυτό που αυτή τη στιγμή κάνουμε. Είμαστε εδώ. Ευχόμαστε να είμαστε εδώ. Γιατί μερικοί μπορεί να είναι εδώ και μερικοί να είναι εδώ. Εντάξει. Λοιπόν. Όταν είμαστε νους, καρδιά και σώμα στο παρόν, είμαστε στο συνειδητό μας. Ωραία. Υποσυνείδητα μπορούμε να κάνουμε κάποιες σκέψεις. Τώρα που ακούτε κάποιον να μιλάει, κάποια πράγματα μπορεί να σας αρέσουν, κάποια να διαφωνείτε και πηγαίνετε σε κάποιες συνάψεις που κάνετε υποσυνείδητα. Κάτι που μου αρέσει έτσι όπως το λέει, αλλά κάτι κλωτσάει μέσα μου. Εντάξει, δεν έχω βρει ακόμα λόγια να το πω. Είμαι πολύ συμφωνώ σε αυτό, εντάξει. Αυτό είναι το υποσυνείδητο, που κάνει συνάψεις με τις εμπειρίες σας. Το ασυνείδητο, φανταστείτε ότι αν έχουμε μία λίμνη και το συνειδητό είναι πάνω στη λίμνη και το υποσυνείδητο είναι λίγο κάτω από τη λίμνη, το ασυνείδητο είναι ο βυθός. Είναι όλες οι πληροφορίες που έχουμε όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας, σαν να είναι σε μία αποθήκη, στο βυθό, όλες οι ιστορίες του κόσμου. Και μερικές φορές από εκεί προέρχεται και η έμπνευση. Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ καλοί βουτυχτές. Δηλαδή βουτάνε όχι μόνο να πιάσουν, όπως το λένε, τα αφρόψαρα. Τα αφρόψαρα είναι πάνω-πάνω, αλλά βουτάνε και τα πετρόψαρα και κάτω. Είναι καλοί βουτυχτές. Οπότε φέρνουν από κάτω όλα αυτά που όλος ο κόσμος και πριν από τη γέννησή τους κατέθεσε στη ζωή. Είναι κατανοητό. Όποιος δεν κατάλαβε να σηκώσει το χέρι του και νομίζει ότι σηκώσει το μισή. Δηλαδή, είναι λέγεται συλλογικό ασυνείδητο. Τι σημαίνει συλλογικό ασυνείδητο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν την ιστορία πριν από εμάς κατάθεσαν κάτι, εμπειρίες ζωής, που έχουν τοποθετηθεί σε ψυχικό συναισθηματικό επίπεδο στο ασυνείδητο. Του κόσμου όλου.
Και κάποιος που είναι πολύ καλός βουτυχτής, μπορεί να μου δείξει εκεί και να ξεχάσει να πάρει κάτι. Πώς γίνεται αυτό, πώς μπορεί να το κάνει. Ένα παράδειγμα. Ορίστε. Συστημική αναπαράσταση. Συστημική αναπαράσταση. Έχετε κάνει συστημική αναπαράσταση? Όχι. Θεωρητικά. Η συστημική αναπαράσταση, που τη δουλεύω και εγώ κατά διαστήματα, λειτουργεί με το συλλογικό ασχέδιο. Εντάξει. Με τα συστήματα των ανθρώπων. Γι' αυτό λέγεται συστημική. Στη συστημική αναπαράσταση μπορεί κάποιος άνθρωπος να θέσει ένα θέμα στη ζωή του και να ανακαλύψουμε ότι αυτό προέρχεται από κάτι που συνέβαινε στη γιαγιά του, στον παππού του ή 7 γενιές πίσω, χωρίς να το ξέρει αυτός. Έχει εγγραφεί αυτό που λένε ή στο DNA, στην ιστορία του αίματος, ή στο υποσυνείδητό του, στο ασυνείδητό του μάλλον, πιο βαθιά ακόμα, και παίρνει τις πληροφορίες κατευθείαν από εκεί. Και ούτε ίδιος ξέρει τι συνέβη. Αυτό το έχουν πει, το λένε και πολλοί επιστήμονες. Ναι. Όταν σταμάτησα να σκέφτομαι, ήρθε η ιδέα. Ωραία. Ωραία, πάσα για να πούμε ακριβώς τι είναι επιστήμη, όπως το λέει και η λέξη στα ελληνικά πάλι, έτσι. Να μην την γράψω. Τι βλέπετε. Επιστήμη. Επιστήμη. Δηλαδή, είμαι πάνω από αυτό και το παρατηρώ. Αυτό ήδη συμβαίνει. Απλώς εγώ το παρατηρώ, γιατί δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Η επιστήμη πάντα έπεται των γεγονότων. Είναι κατανοητό. Συμβαίνει ένα φαινόμενο και η επιστήμη μπορεί να το εξηγήσει 200 χρόνια μετά. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι ο τρόπος επιστήμης και αυτός είναι ο δόκιμος τρόπος. Αλλά η επιστήμη δεν πάει γρήγορα. Θα κάνει τα πειραματά τη, θα βρει εκείνο. Εντάξει. Γιατί σου λέει εδώ θέλουμε το σιγουράκι, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Όσο η επιστήμη κάνει τα πειραματά τη, τα πράγματα συμβαίνουν. Δηλαδή, η βαρύτητα δεν υπήρχε πριν την ανακαλύψει ο Εντάξει. Από την παρατήρηση. Αλλά η Αμερική υπήρχε από πριν. Την ανακάλυψε ο Κολόμβος. Δεν υπήρχε πριν ο Κολόμβος. Βεβαίως υπήρχε. Είχαν πάει και οι Έλληνες. Και κάποιοι άλλοι είχαν πάει πριν τον Κολόμβο. Λοιπόν, αλλά αφού δεν την γνωρίζαμε εμείς, καταγράφηκε σε ιστορικά γεγονότα τότε, αυτό είναι κατανοητό. Λίγο. Η επιστήμη έπεται στον γεγονότων και των φαινομένων. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ακόμη και τώρα είναι ασυνήθιστος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν. Πριν το Γιούγκ και το Φρόιντ, δεν μπορούσε κάποιος να καταλάβει την έννοια του ασυνειδήτου ή του ενστίκτου ακριβώς. Ή της ενσυναίσθησης. Και όμως τώρα όλοι οι ψυχοθεραπευτές χρησιμοποιούν την ενσυναίσθηση. Άσχετα δηλαδή με το τι τους λέει ο άλλος, τι παίρνουν και από αυτό. Καταλαβαίνει και είναι διαφορά. Να ρωτήσω κάτι. Με την ψυχανάλυση δεν πάμε στο ασυνείδητο. Με την ψυχανάλυση δουλεύουμε το ασυνείδητο, κυρίως το υποσυνείδητο. Αλλά πολλές φορές δεν πάμε πάρα πολύ βαθιά. Πολύ πολύ βαθιά μπορεί να μπορεί να πάει και κανείς. Ακόμα. Μερικά νερά είναι χαρτογράφη. Ωραία. Άρα τι κάνουμε. Πάμε μέχρι εκεί που μπορούμε να πάμε. Όμως, επειδή λέμε κάποιος έχει μία έμπνευση, πήγε κάπου που δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή, βούτυξε πολύ βαθιά και το πήρε. Δεν ξέρω, σε 100 χρόνια που θα το εξηγήσουμε αυτό, θα σας το πω. Αλλά δεν θα ζούμε, κανείς μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει ένα παιδί 4 ετών ξαφνικά να μιλάει ξένες γλώσσες. Δεν τρελαθούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν συμβαίνει, και όμως συμβαίνει. Είναι παιδιά υπό παρατήρηση. Ίντιγκο, μίντιγκο, οξύντιγκο. Πείτε το όπως θέλετε, αλλά μην μείνετε στους όρους, γιατί ακόμη και οι όροι αλλάζουν. Άνθρωποι που έπεσαν σε κόμμα μετά που συνήθω. Ωραία. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Η επιστήμη όμως δεν μπορεί να το εξηγήσει. Και επειδή σεβόμαστε την επιστήμη, λέμε μισό λεπτό. Μην κάνετε έτσι. Σε λίγο καιρό, σύντομα ή αργότερα, θα βρεθεί αυτή η κατεύθυνση. Μέχρι τώρα όμως, δεν μπορώ να κάνω ότι δεν άκουσα με τα αυτιά μου το πατέρα μου να μιλάει κινέζικα. Εντάξει.
Ό,τι και να μου πει κάποιο, το άκουσα. Τι σκέφτε. Αυτή που σα έκανε στι άλλε ζωέ θεωρούν ότι στην προηγούμενη ζωή ήταν. Ό,τι και να θεωρούμε. Αλλά και ακόμη και ο νόμος τη προηγούμενη ζωή δεν έχει βγει ακόμα από την επιστήμη. Καταλάβατε. Μπορεί να υπάρχουν. Θα ανακαλυφθούν. Να σα πω ένα άλλο παράδειγμα. Οι άνθρωποι πρακτικά παλιότερα, μισό λεπτό, στα ιατρικά του θέματα χρησιμοποιούσαν κάποιου μοντάλια, δεν ξέρω τι χρησιμοποιούσαν, έτσι. Λοιπόν. Και τώρα. Και τώρα. Αργότερα η επιστήμη είπε, σωστά χρησιμοποιούσαν αυτά τα βοντάνια, γιατί αυτά τα βοντάνια κάνουν αυτό. Το ξέραν οι γιαγιάδες, προγιαγιάδες, είχαν κάνει ανάλυση στο κείμενο του κράτους. Όχι. Τους το είπανε, το κάνανε, πρακτικά, πέριξε, εντάξει. Η μαμή παλιότερα που ξεγεννούσε γυναίκες, πολλές φορές ήξερε κάνει περισσότερα πράγματα από τους γιατρούς. Γιατί είχε και ενσυναίσθηση. Δηλαδή μπορούσε να καταλάβει την ψυχή της εγγύου. Να καταλάβει τι θέλει πραγματικά ίσως και το παιδί το ίδιο στην θέμα. Έλεγε, δεν είναι ώρα ακόμα να γεννηθεί. Μα πώς έλεγε λεπτό, σε 9 μήνες κλείσανε. Δεν είναι η ώρα. Και όμως η ώρα ήταν εκεί μετά από 3 μέρες ή μια εβδομάδα. Τώρα η επιστήμη όμως, όχι η επιστήμη κανονική, λέει, ο γιατρός το Σαββατοκύριακο θα λείπει. Θα ασκεί. Θα ασκεί, θα είναι εσείς. Θα ασκήσει, είναι επίτοπο. Εντάξει, θέλω να δει το παιδί. Να σας πω κάτι. Αυτά είναι εκτός της κανονικής ροής των γεγονότων. Κι όμως εμείς, λόγω των ειδικών συνθηκών της εποχής, τα αποδεχόμαστε σαν φυσιολογικά. Και είναι φυσιολογικό να γεννιέται ένα παιδί όποτε αποφασίζει κάποιος ένα γραφείο που δεν έχει αγαπήσει ποτέ και κανέναν άλλο πραγματικά. Όχι. Κι όμως αυτό το δεχόμαστε. Και πηγαίνετε εσείς οι γυναίκες και είναι σαν να μιλάει ο Μωυσής. Θα γεννήσεις τότε. Εγώ θα γεννήσω όποτε θέλω. Μπορεί κάποιος να το πει αυτό, μια γυναίκα. Εγώ θα γεννήσω όποτε γεννήσω. Είναι και ο φόβος όμως. Ωραία. Θα σε φορήσουν. Πάμε σε μεγάλα θέματα. Θέλω να πάμε λίγο στη χρονικότητα. Μισό λεπτό το δαχτυλάκι κρατήστε το. Δύο δαχτυλάκια είναι. Ωραία. Μέχρι τον Einstein, όλοι λέγαμε ότι ο κυκλικός χρόνος είναι κάτι πολύ περίεργο. Αυτός το εξήγησε με ένα άλλο τρόπο. Εμείς θα το εξηγήσουμε λίγο πιο απλά. Έχουμε τον γραμμικό χρόνο που είναι αυτός. Εγώ γεννήθηκα τότε, τώρα είμαι κάπου εδώ στη ζωή μου και θα πεθάνω εδώ. Εδώ παντρεύτηκα, εδώ χώρισε, εδώ άλλαξα δουλειά, εδώ. Αυτός είναι ο γραμμικός χρόνος. Και το μυαλό μας έχει μάθει να τον βλέπει έτσι, σαν μια γραμμή. Γι' αυτό λέγεται γραμμικός χρόνος. Είναι κατανοητό. Υπάρχει και ο κυκλικός χρόνος που μοιάζει με αυτό. Όπου τα έτη είναι κύκλοι. Και το κέντρο είναι ένα γεγονός. Πώς? Έτσι είναι τα δέντρα. Ακριβώς. Ωραία. Έτσι λοιπόν, φέρουμε. Φανταστείτε ότι παίρνουμε μία πέτρα και τη ρίχνουμε σε μία σχοιλίνη. Δεν κάνει ομότητα για τους κύκλους. Αυτός είναι ο κυκλικός χρόνος. Που λέει, αν εγώ μπορώ να τον ακούσω, ότι στη ζωή μου μεγαλώνω και το κέντρο μου παραμένει το ίδιο, που είναι αυτό που λένε το αίτημα που είμαι εγώ, η μοναδικότητά μου, γι' αυτό γεννήθηκα, γι' αυτό το λόγο. Ωραία. Παράλληλα, αυτό είναι ένα παιχνίδι που αυτοί που πιστεύουν σε προηγούμενες ζωές, είναι μια τέτοια ιστορία. Φανταστείτε λοιπόν, ότι έχω εδώ έναν μεγάλο κύκλο, όπως είναι αυτός εδώ, δεν το κάνω μεγάλο, δεν ξέρω αν το βλέπετε, αν το βλέπετε. Και εδώ έχουμε 1870, εδώ έχουμε 2015, πιο έξω έχουμε 1300, ακόμα πιο έξω έχουμε 5000, εδώ έχουμε το έτος 1 του Χριστού. Δεν είναι με τη σειρά. Γιατί δεν είναι στη διάσταση την ίδια, είναι σε πολλές διαστάσεις. Εδώ είναι το 1800, εδώ είναι το... Καταλάβατε. Αυτός είναι ο κυκλικός χρόνος. Και ένα γεγονός που έχει συμβεί το 1870
μπορεί να αναταράξει όλους τους αιώνες και να πάει και πίσω και μπροστά. Αυτό είπε ο Αϊνστάιν στην ουσία. Ότι δεν υπάρχει χρόνος όπως τον γνωρίζουμε. Σωστό. Ωραία. Είναι ανάλογα όπως τοποθετούμε εμείς. Δηλαδή. Ανάλογα πώς το τοποθετούμε εμείς μέσα μας. Πώς παίρνουμε τη ζωή μέσα. Όταν τα. Όχι. Είπε ότι αυτή τη στιγμή γεννιέται κάποιος το 2030, δηλαδή μετά από εμάς, αλλά η γέννησή του έχει επιρροή και σε εμάς. Γιατί δεν υπάρχει γραμμικός χρόνος, αυτό λέει. Και αυτό που ζούμε τι. Γιατί αυτός που γεννιέται το 2030 κάνει μία δόνηση και η δόνηση περνάει όλα αυτά τα χρόνια. Και ανάλογα ποιος έχει την έμπνευση ή τις ιδιαιτερότητες, μπορεί, τις βλέπω πάρα πολύ μπερδεμένους, να πάρει αυτή την πληροφορία. Και λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι μπροστά από το αισθήριτο. Είναι μπροστά από την εποχή του λέμε. Παίρνει πληροφορίες από μπροστά. Που όμως από το μπροστά, για τον Αϊνστάιν, δεν είναι κάτι πίσω ή μπροστά. Είναι γύρω-γύρω στον χώρο. Εδώ είναι το 1870, εδώ είναι το 2030. Εδώ είναι ο Χριστός, εδώ είναι η Παναγία, εδώ είναι ο Βούδας, εδώ είμαστε στην εποχή του Σοκράτη, εδώ είμαστε... Εντάξει, αν λοιπόν δεν υπάρχει χρόνος, εγώ χτυπάω παλαμάκια και όλα τα αίτια ανταποκρίνονται. Είναι κατανοητό. Τώρα. Και μπορεί δηλαδή... Με αυτό το παράδειγμα, λίγο να το καταλάβουμε. Ωραία. Δεν θα το καταλάβουμε πλήρως, γιατί δεν το έχουμε μάθει αυτό, εντάξει, αυτή τη διάσταση του χρόνου, μια άλλη διάσταση, που έχει σχέση με τον χώρο, γι' αυτό λένε χώρο-χρόνο, εντάξει, δεν το έχουμε. Και εμείς νομίζουμε ότι πέρυσι έγινε αυτό, πρόπερσι έγινε εκείνο, εντάξει. Σημαντικό είναι ότι ο χρόνος είναι κρίμα. Ναι. Γι' αυτό το χρήμα πρέπει να το σεβόμαστε. Ο χρόνος είναι κρίμας. Αν αυτό το πιστεύουμε, θα το πιστεύεις και το σώμα. Ναι, ο χρόνος είναι χρήμα. Είναι ενέργεια δηλαδή. Το χρήμα είναι ενέργεια. Και ανάλογα με το πώς ξοδεύουμε τα χρήματά μας ή η σχέση μας με το χρήμα, είναι η σχέση μας, γι' αυτό χρειάζεται η παρατήρηση πάλι. Είναι η σχέση μας με την ενέργεια της ζωής μας. Ποιος μας παίρνει χρήματα, από πού φεύγουν τα χρήματα, πού φεύγει η ενέργειά μου δηλαδή. Τι δεν σέβομαι σε σχέση με το χρήμα, ποιος με κλέβει, ποιος δεν μου δίνει. Όταν παίρνω χρήματα, πού πάνε. Αν πάνε λοιπόν στους λογαριασμούς όπως είναι τώρα και δεν μου μένει τίποτε, σημαίνει ότι ένα ολόκληρο σύστημα προσπαθεί να μου μάθει ότι εγώ δεν έχω ενέργεια. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί υπάρχει δίψη. Ακριβώς. Και αν με πείσει, γι' αυτό θα αισθανθώ ότι δεν έχω ζωή. Δεν έχω μέλλον. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι που έχουν οικονομικά θέματα, το σώμα τους ανταποκρίνεται σε αυτό. Πόνοι στη μέση, παράδειγμα. Ή πόνοι στην πλάτη. Δεν μπορώ να αντέξω τη ζωή. Okay. Συνήθως η περίεργη πόνοι στη μέση, σε αυτό το σημείο. Είναι οικονομικό. Ναι, είναι οικονομικό. Ναι. Και αυτό είναι μέσω παρατηρήσεων. Έχουν κάνει 7 εκατομμύρια στατιστικές, πόνοι στη μέση, ποιοι έχουν τα θέματα και ποιοι αυτό. Και έχουμε λέει παρατηρήσει, λέει η επιστήμη, ότι η περίεργη ξαφνική πόνη στη μέση είναι φόβος οικονομικής καταστροφής. Εντάξει, γι' αυτό που λένε τσάκισε στα δυο. Με τσάκισε το σύστημα. Ωραία. Όλα αυτά τα λέμε σύμφωνα με τη συγχρονικότητα. Η συγχρονικότητα δεν υπήρχε σαν όρος πριν την ανακαλύψει ο Γιούγκ. Την ανακαλύψει ο Γιούγκ αυτό το όρο. Και στην ουσία, σε ελεύθερη μετάφραση, σημαίνει ότι πέφτει ο ένας χρόνος πάνω στον άλλον, συγχρονικότητα δηλαδή, είναι αυτό που σας είπα. Δηλαδή, το πήρε ο Γιούγκ από τον Αϊνστάιν και το πήγε ακόμα πιο μπροστά. Ή το αντίθετο. Και θέμα ηλικίες και όλα αυτά. Λοιπόν, ότι οι χρόνοι πέφτουνε και δημιουργούν συμπτώσεις. Δηλαδή, η μάνα, να το πω αλλιώς, μια μικρή συμπτώση που συμβαίνει καθημερινά, που εγώ όμως τις παρατηρώ, γιατί έχω παιδιά. Λοιπόν, ήθελα ένα σκυλάκι.
Επειδή πέθανε το σκυλάκι μου, δεν ήθελα να πάρω σύντομα άλλο. Έλα όμως που... Έτυχε. Λέμε έτυχε. Και βλέπω σε μια ανακοίνωση της φιλοζωικής Ηρακλείου ότι ένα σκυλάκι που είναι ακριβώς όπως το είχα μοιραστεί και έφερε αυτό το σκυλάκι και έρχομαι σε επαφή με τη φιλοζωική Ηρακλείου. Για να υπογράψω υιοθεσία, για να υπογράψω τα χαρτιά του, για να μου το στείλουν από εκεί. Μια διαργασία μεγάλη. Όπου λέω να το πάρω, να μην το πάρω, θα το πάρω και έχω τόσο χρόνια με σκυλιά και δεν ξέρω τι να μην είμαι και ελεύθερος, ρε παιδί μου, έστω και κάποιους μήνες ένα χρόνο. Αλλά κοιμόμουν, ξυπνούσα με αυτή την εικόνα, αυτού του μικρού σκυλιού. Είπα εντάξει, θα το πάρω. Έχουν, για να το πάρεις όμως από τη φιλοζωική, πρέπει να έρθει κάποιος ελεγχτής, να ελέγξει ποιος είσαι, τι κάνεις, την υιοθεσία. Η ελέγκτρια Αθηνών της φιλοζωικής Ηρακλείου, το ακούστε τώρα, που έχει όλη την Αθήνα, έμενε απέναντι από μένα. Σύμπτωση. Για κάποιους που πιστεύουν στις συμπτώσεις, είναι σύμπτωση. Αλλά τι λέει η λέξη σύμπτωση? Συν και πτώση. Πέφτει μαζί. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτόμαστε κάποιον και μας πει αμέσως τηλέφωνο. Μα πριν έχω να το δω 3 χρόνια. Τώρα τον σκέφτομαι, χτυπάει το τηλέφωνο. Σύμπτωση λέω. Τον σκέφτηκα τώρα για κάτι που έγινε πριν 3 χρόνια. Οι χρόνοι ενώθηκαν. Το 2011 με το 2016 και την επιθυμία να ενωθούμε, γιατί πάντα υπάρχει συναισθηματικό υπόβαθρο για να γίνει συγχρονικότητα, ενώθηκα. Μου πήρε τηλέφωνο. Και λέει και αυτός, δεν ξέρω ρε παιδί μου, σε σκέφτηκα τώρα και μου ήρθε να σε πάρω κατευθείαν. Ε, όχι, τηλεπάθεια. Ωραία. Αυτά λέγονται συγχρονικότητες κατά το γιο μου. Πάμε πάλι για να το κατανοήσουμε. Συγχρονικότητα σημαίνει όταν διάφοροι χρόνοι ενώνονται στο τώρα. Είτε από αυτή τη χρονιά. Συγχρονικότητα. Εντάξει. Περπατώ και σκέφτομαι ότι θέλω να αγοράσω ένα βιβλίο, αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο του. Μπαίνω στο μετρό, το διαβάζω απέναντι. Σύμπτωση λέω. Συγχρονικότητα το λέω. Είναι κατανοητό. Αν εγώ όμως δεν έμπαινα σε αυτή τη διεργασία, δεν θα έστελνα μηνύματα έτσι ώστε να καλέσω. Γιατί χρειαζόμαστε πομπούς και δέκτες για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Γι' αυτό λένε και κάποιες άλλες θεωρίες, αυτό που εκπέμπεις, αυτό λαμβάνεις. Είναι ενεργειακό δηλαδή. Ναι. Όλα ενεργειακά είναι. Εμείς είμαστε εδώ ενέργειες όμως. Υλοποιημένες. Το σώμα μας είναι ενέργειες. Εντάξει, πώς? Έχει άπειρες δυνατότητες. Άπειρες δυνατότητες έχει αυτό το σύστημα. Ωραία. Πότε όμως έχει άπειρες δυνατότητες? Όταν λειτουργούμε ολοκληρωμένα. Με το νου, την καρδιά και το σώμα. Αν μαλώνει ο νους και η καρδιά μας, δεν μπορούμε να στείλουμε ένα κανονικό μήνυμα πομπού. Φανταστείτε να λέω εγώ, θέλω ένα σκυλάκι λευκό. Λέει η καρδιά μου. Και ο νους λέει, έλα μωρέ τώρα, θα είναι ένα σκυλάκι. Και πάω να στείλω το μήνυμα και ακούτε. Θέλω ένα, δεν μπορώ να θέλεις ένα σκυλάκι. Να ένα σκυλάκι, δεν το καταλαβαίνει ο άλλος που παίρνει. Το καταλαβαίνουμε αυτό το παράδειγμα. Λίγο. Πρέπει ο νους και η καρδιά να συμφωνήσουν. Και τότε ο πομπός είναι καθαρός. Σκεφτείτε μέσα στη ζωή σας ότι πολλές φορές έχετε τη θέληση για κάτι, αλλά μέσα σας παράγεται έναν εμφύλιο πόλεμο. Που εσείς μαλώνετε με τον εαυτό σας για αυτό που θέλετε. Πολλές φορές αυτό που μαλώνει μέσα σας δεν είναι καν δικό σας. Είναι κάποιο άλλο, της μάνας σας, του πατέρα σας, των συνθηκών εποχής. Λέει η κυρία Λίλη από μέσα της, θέλω να... Τι θέλεις, τώρα κάτσε τα διά σου που θέλεις αυτό, είναι δυνατόν. Αυτό είναι ο εσωτερικός διάλογος, μόνη της το κάνει. Αλλά μιλάει η ίδια ή μιλάει η μαμά, η γιαγιά η Χραξούδα, η θεία τάδε, ο δάσκαλος τάδε, ο πολιτικός τάδε, ο οποίος μας έχει εμποτίσει μέσα μας με τα διάφορα πρέπει μιας εποχής και των συνθήκων και οι ενοχές. Οι ενοχές είναι το πιο άχρηστο συναίσθημα. Γιατί? Οι άνθρωποι που νιώθουν ενοχές συνεχίζουν και κάνουν αυτό που κάνουν, έχοντας ενοχές. Δεν αλλάζει,
Γι' αυτό είναι άχρηστο. Αν όμως την ενοχή την κάνουν συνειδητοποίηση και πούν ότι αυτή η πράξη που κάνω μου δημιουργεί αυτό. Άρα δεν την ξανακάνω. Άρα δεν την ξανακάνω. Ή αν έχω εθισμό, θα ζητήσω βοήθεια. Καλό είναι και αυτό. Η ενοχή όμως λέει, γιατί εγώ να το κάνω, το μαλάκι, αυτό. Ενώ έχω τόσο καλή γυναίκα, τριγυρίζω και από εδώ και από εκεί, αλλά τι να κάνω. Αυτό και αυτό και εκεί. Δώστε να λέω πόσο αυτό και μετά. Έχετε δει αυτούς τους ανθρώπους, τους ξέρετε. Σταματούν να το κάνουν αυτό και αυτό. Ποτέ. Κακή συνήθεια. Αν όμως. Μισό λεπτό να κάνουμε κάποια συνειδητοποίηση. Εγώ το κάνω αυτό το σπορ. Τι συνέπειες έχει σε μένα, στο σύστημα που υπηρετώ, στην ελευθερία μου την πραγματική, στην πραγματική μου ελευθερία, όχι σε αυτή, γιατί ο εθισμός δεν είναι ελευθερία. Μα από όλη και ελευθερία δεν είναι. Δεν μπορούμε. Πώς. Ποντά. Εντάξει. Ο χρόνος. Ο χρόνος. Πόσο χρόνο έχω, χρόνο. Μισή ώρα. Α, μισή ώρα. Μέχρι τις 9 μισή ώρα. Έχω ένα τέταρτο να 20 λεπτά. Όχι, είπαμε μισή ώρα. Λοιπόν. Αυτά όλα τα κεράκια είναι άνθρωποι, όπως εσείς. Είναι η Μαρία, ο Αντώνης, ο Γιώργος, η Κατερίνα. Φανταστείτε όμως και ο Άρης. Και ο Άρης. Ποιος είναι ο Άρης. Ένα κάνω κι άλλο κεράκι. Όχι, θα σε βάλω εδώ πρώτα. Με βάλεις καλά, είναι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει που σε έβαλα πρώτο. Και στη φωτιά να με βάλεις, μ' αρέσει. Δεν μπορεί να με βάλεις στη φωτιά. Χαίρομαι που και στη φωτιά είσαι καλά, αλλά σου εύχομαι να είσαι σε γαλήνη και ηρεμία. Και εκεί να είσαι καλά, να μην θέλεις μόνο φωτιές. Το πιασες. Κάνω γερά. Κράτα. Λοιπόν, αυτοί είναι άνθρωποι. Θυμόμαστε τι είπε η λέξη έμπνευση, τι μας είπε. Είμαστε μέσα στο πνεύμα. Η έμπνευση λοιπόν είναι κάπου εδώ. Είναι μία ιδέα στην ουσία η έμπνευση, έτσι. Είναι ο κόσμος των ιδεών. Όσοι διαβάζανε παλιά κλασικά και με εφημερίδα δικημάσου και τέτοια, ξέραν τον κύριο Γανάζη. Που όταν είχε μια έμπνευση, άναβε ένα λαμπάκι. Θυμάστε. Ακριβώς εκεί. Γιατί ανάβει εκεί το λαμπάκι. Το λέει και μου άναψαν τα λαμπάκια. Δεν ξέρω. Και λέμε μου άναψαν τα λαμπάκια. Δηλαδή εδώ μου άναψε το λαμπάκι. Δεν λέμε μου άναψε το λαμπάκι. Μου άναψε το λαμπάκι. Λέω εδώ. Ξέρει το σώμα ότι η έμπνευση είναι εδώ, στο νοητικό. Εντάξει. Ωραία. Είπαμε ότι η έμπνευση έρχεται από τον κόσμο των ιδεών και από το συλλογικό ασυνείδητο και από διάφορα. Πείτε μου τώρα μία έμπνευση που μπορεί να την πάρει κάποιος άνθρωπος. Μια τεχνολογική ιδέα, ε. Ωραία. Μια έμπνευση τεχνολογική. Ωραία. Έχετε δει πως είναι οι αστραπές και οι κεραμνοί. Κεραμνοί είναι ο ήχος, έτσι. Η αστραπή είναι το φαινόμενο. Ωραία. Είναι έτσι μια πηγή και μετά διακλαδίζεται. Το έχετε δει. Ωραία. Ακριβώς έτσι λειτουργεί η έμπνευση. Έρχεται δηλαδή από μια πηγή, και μετά εδώ όταν φτάνει στα επίπεδα της γης διακλαδίζεται και χτυπάει τη γη σε διάφορα σημεία. Σωστά. Ωραία.
Σε αυτά τα σημεία είναι ο Μανώλης που θέλει και φωτιά, στραπές και ραβνούς, ένας άλλος και ένας άλλος. Βάζουμε τον Άρη και την Κατερίνα. Ποια είναι η Κατερίνα, έχουμε Κατερίνα. Κατερίνα ποια είναι. Δεν υπάρχει Κατερίνα εδώ μέσα. Πώς Κατερίνα δεν υπάρχει ακόμα. Κατερίνα, τέλος. Και κάθε και δίπλα στον Άρη τώρα. Λοιπόν, να μην υπάρχει Κατερίνα. Η Κατερίνα λοιπόν ο Άρης και ο Μανώλης. Συλλάβανε την έμπνευση αυτού του κεραυνού, του τεχνολογικού. Γιατί τους συνέλαβαν αυτοί και όχι άλλοι. Πώς? Ήταν κοντά. Είχαν συγχρονισμό. Τι τους βοήθησε να έχουν συγχρονισμό? Γιατί πέφτει ο κεραυνός σε κάποια σημεία και σε κάποια άλλα δεν πέφτει? Είχαν και τον έλπουζη. Ναι, γιατί όμως η έμπνευση είναι η διαδικασία. Πώς το είπε? Έλκουνε. Γιατί έλκουνε τον κεραυνό, κεραυνόπληκτη? Είναι καλή αγωγή. Είναι καλή αγωγή. Ακριβώς γι' αυτό διεκδίευσε σε κάποιον. Για, το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη τεχνολογική ιδέα, ο κεραυνός χτύπησε αυτούς που τον ήλξαν. Εμείς γινόμαστε αγωγή. Καταλάβατε πόσο σημαντικοί είμαστε εμείς και οι ζωές μας. Αν κλείσουμε την αγωγή, η αγωγή είναι εδώ. Θα έρθει ο κεραυνός να χτυπήσει, δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Γι' αυτό θέλει ο νους να είναι ανοιχτός. Χωρίς, τι εμποδίζει το νου? Πεπιθήσεις. Τα πρέπει. Τα πρέπει. Τα βιώματα. Τα βιώματα πολλές φορές είναι συναισθηματικές ταυτότητες. Μας λέει κάποιος, είσαι αυτό. Θυμάστε παλιά τα χρόνια. Πολλά παιδιά γεννιόντουσαν, ο πρωτόδοκος σπούδαζε και οι υπόλοιποι με ένα σπίτι κάναν κάτι άλλο για να βοηθήσουν τις σπουδές του. Κι όμως τις ικανότητες μπορεί να τις είχε ο τρίτος. Εντάξει. Οι κοινωνικές συνθήκες όπως λέγανε, πρώτο, θα παντρευτεί η αδελφή σου πρώτα και μετά εσύ. Ωραία. Κοιτάξτε τι κανόνιζαν οι άνθρωποι. Ωραία. Κανόνιζαν από το μωρό κιόλας ποιος θα παντρευτεί πρώτος. Δεν ακούτε τελείως τρελό? Και τώρα υπάρχουν. Και τώρα υπάρχουν. Στα βουλιά φυσικά. Υπάρχουν. Ο πατέρας εργάστηκε για να παντρεύσει τα αδελφές. Ακριβώς. Ωραία. Αυτό έχει δικαιοσύνη για την έμπνευση? Καμία. Άρα έχει καταπατηθεί η αξία της δικαιοσύνης. Είναι κατανοητό. Και είπαμε ότι αυτό που χρειάζεται στη ζωή μας σαν οδηγός είναι οι αξίες μας. Η αδελφή επίσης, άλλη αδικημένη, που έπρεπε να παντρευτεί πρώτα, να έχει το άγχος ότι πρέπει να παντρευτεί, για να μετά πάρει σειρά η οικογένεια. Ωραία. Δεν μπορεί να ανέξει τη ζωή της. Και έλεγαν οι γονείς και οι συνθήκες τότε. Φυσικά δεν μπορείτε να ελέγξετε τη ζωή σας. Ούτε εμείς την ελέγξαμε. Και εσείς τα κάνετε αυτό που κάνουμε εμείς. Κανείς δεν θα ελέγχει τη ζωή του. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό? Είμαστε ίσιοι. Εντάξει. Ακριβώς. Μέχρι που κάποιος πει, επαναστάτης, που όμως θα έχει τραυματίσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του, θα περάσει διαπυρός και συμβίωση για να το κάνει αυτό, θα πει εγώ με αυτό το σήμα δεν συμφωνώ. Θα του πει η οικογένεια έξω. Ή αν με είναι κορίτσι, πληρώνουμε. Ωραία. Θα δείξω το παράθυρο, θα κάνω εκείνο. Ωραία. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Γιατί έχουν μία δυναμική εσωτερική που είναι ισχυρότερη από τις συνθήκες. Αυτή τη δυναμική σας πληροφορώ ότι χρειάζεται να τη βρούμε και τώρα. Είμαστε ισχυρότεροι από τις συνθήκες που επικρατούν. Και όταν κάποιος μας λέει ότι δεν είμαστε τίποτε, παρά μόνο είμαστε νούμερα κοινωνικών συνθήκων, εμείς, σαν Μαρία, Κατερίνα, Γιώργος, Νίκος, Άρης, Μανολιός, Μανολία, εντάξει, χρειάζεται να πούμε μισό λεπτό, θέλω να θυμηθώ τη μοναδικότητά μου και θέλω να τη λειτουργήσω. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι που είναι πάρα πολύ, έχουν πολύ ύψος, είναι σαν φάρι. Η
είναι ο φάρος εδώ, εδώ είναι το φως του. Ωραία. Είναι τόσο ψηλή που είναι πάνω από τα σύννεφα. Αυτοί που είναι κάτω από τα σύννεφα και ούτε βλέπουν πάνω τι γίνεται, περιμένουν από αυτόν, που είναι ωραίο αλεξικέραγνο και τραβάει, να κατεβάσει την ενέργεια, να τη γιώσει και μετά να τους τη μεταφέρει, καταλάβατε πώς, οριζόντια. Με τον τρόπο που ο καθένας καταλαβαίνει. Αυτός παγκόσμια θεωρείται μεγάλος δάσκαλος ή υπουργός θρησκείας. Στην ουσία, ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του κάποιον ο οποίος είναι πάνω από τα σύννεφα. Όχι όμως κάτι πολύ ιδιαίτερο, απλώς εγώ είμαι πάνω από τα σύννεφα και βλέπω. Άρα μπορώ να πάρω, γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι έχουν και ταπεινότητα μεγάλη. Δεν θα ακούσετε ποτέ μεγάλους δασκάλους να λένε για τον εαυτό τους ότι εγώ είμαι ο καταπληκτικός. Δεν είδα. Δεν θα ακούσετε ποτέ κάποιον να καυχάται γι' αυτό. Θα τον ακούσετε όμως ή με την ψυχή σας ή με τα λόγια του να είναι ήσυχος, καθαρός, να λέει τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο απλά και επειδή πρέπει να τα μεταφέρει εδώ, έρχεται στο ύψος μας και τα κάνει. Μοιάζει καθημερινός. Αλλά μεταφέρει πολύ σημαντικές ιδέες πάνω από τα σύννεφα. Αυτές οι ιδέες είναι τροφή και για τους άλλους να μεγαλώσουν και το εύρος τους, καθώς μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε σπυροειδώς. Περνάμε πάνω από τα σύννεφα. Και τότε ο καθένας μας μπορεί να δει καθαρότερα και να γίνει μια μονάδα. Μέχρι τότε θα είμαστε εδώ και θα είμαστε κάτω από τις δεδομένες συνθήκες. Είναι κατανοητό τι σημαίνει συνθήκη. Σημαίνει ότι δεν βλέπουμε το πέπλο. Όμως, δεν μπορεί κανείς να μας πει ότι δεν υπάρχει κάτι πάνω από το σύννεφο. Και χρειάζεται να δούμε τους τρόπους που αυτό το σύννεφο αραιώνει, να έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που μας εμπνέουν, γιατί εμείς πολλές φορές δεν παίρνουμε έμπνευση κατευθείαν από μια πηγή, αλλά μέσω άλλων ανθρώπων. Και λέμε, αυτός ο άνθρωπος με εμπνέει. Αυτός ο δάσκαλος κάτι μου κάνει. Με εμπνέει. Θέλω να με εμπνεύσει. Να μεγαλώσω. Γι' αυτό συνήθως αυτούς λέμε πατέρες. Οι μητέρες. Γιατί είμαστε παιδιά. Παίζουμε τον ρόλο του παιδιού μπροστά. Τον πα, δώσε με τροφή. Κατέβασε την εσύ να τη φάω. Είναι σαν τα πουλιά που παίρνουν τροφή και τη δίνουν στα παιδάκια. Εντάξει, πατέρας. Εμείς σας το λέμε σε αυτές τις διαδικασίες φάρο. Okay. Ακόμη και αυτός είναι κάτω από τη συγχρονικότητα και μπορεί πάνω από τα σύννεφα να επικοινωνεί και με άλλους φάρους σε άλλες χρονικές στιγμές, σύμφωνα με τη συγχρονικότητα. Γι' αυτό πολλές φορές παρακολουθούμε ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ιδέες αλλά γεννήθηκαν σε άλλες εποχές. Αυτό είναι τυχαίο. Όχι. Δεν υπάρχει τύχη. Πώς γίνεται. Τύχη είναι αυτό που δεν κατανοούμε. Κάποιος ελέγχει το αποκτήριο. Η συγχρονικότητα είναι αυτό που το δημιουργεί. Το πώς ακριβώς λειτουργεί η συγχρονικότητα, ξέρουμε ότι λειτουργεί έτσι. Το πώς ακριβώς θα το μάθουμε στα μέσα επόμενα χρόνια. Σήμερα όμως το μάθημα ήταν έμπνευση και συγχρονικότητα. Που σημαίνει πάρα πολύ απλά να έχετε τα εσωτερικά σας κομμάτια του καρδιά σώμα σε αγαστή συμφωνία, αγάπη. Αγάπη σημαίνει άγνωστο παν, είμαι ολόκληρος. Άρα με συμφέρει να αγαπιέμαι εγώ από τον εαυτό μου και να με αποδέχομαι εγώ. Η ρηπίδα μου, το μάτι που έπεσε, το σηκώθηκε, τα μαλλιά, τα κιλά, τη δουλειά, το επάγγελμα, δεν με χαρακτηρίζει τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που με χαρακτηρίζει είναι η μοναδικότητά μου που την έχω από τότε που γεννήθηκα, που αυτή η μοναδικότητα έχει ένα αίτημα. Μεγάλωσα. Δηλαδή, να διευρύνεσαι. Να μεγαλώνεις πράγματα και να συγχωρείς περισσότερο. Ωραία. Αυτό θα σας πω χρόνε. Χρόνε, όπως θες. Έχουμε περίπου 5 λεπτά και μπορούμε να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Εγώ σας χαιρετώ σε σχέση με το ρόλο μου ως εισηγητή.